Ορίσατε στο λεξικοπολείο. Σας ευχαριστούμε όλους που απόψε ήρθατε να τιμήσετε έναν εκπληκτικό νέο συγγραφέα. Ευχαριστούμε τις εκδόσεις Αντίποδες, που είναι ο πραγματικός οικοδεσπότης της αποψινής παρουσίασης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο, τον Κουρμουλή. Προηγουμένως θέλω να ευχαριστήσω και το χορηγό μας, που είναι η εταιρεία Gallitel Gourmet Gourmand. Θα σας προσφέρει διάφορα γαλλικά εδέσματα μετά το τέλος της παρουσίασης. Ελπίζω να τα απολαύσετε. Νίκο. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Μαζευθήκαμε όλοι εδώ για να τιμήσουμε το Χρυσόστομο Τσαπραίλη, νέο συγγραφέας. Πρώτη δουλειά. Πρώτη δουλειά. Καταρχάς να συστήσω τους ανθρώπους που είναι εδώ. Χρήστος Κερδαφίλου στην άκρη, αρχισυντάκτης Κραπάνκ, Εφη Γιαννοπούλου, μεταφράστρια, κριτικός λογοτεχνίας, Χάρης Εμβουλίδης, μουσικοκριτικός εδώ, αρχισυντάκτης του Απόπολης, Χρυσόστομος Τσαπραίλης, συγγραφέας μέχρι στιγμής, Νίκος Κουρμουλής, κριτικός λογοτεχνίας. Λοιπόν, καταρχάς, χαίρομαι που βρίσκομαι και πάλι εδώ σήμερα σε αυτόν τον οικείο χώρο. Τον πολύ φιλόξενο με την Οντίλ, τον Γιάννη, τον Κώστα Σπαθαράκη, κάπου είναι εδώ, από τους Αντίποδες. Πού είναι? Δεν το βλέπω. Στα βάση. Παρακολουθώ κάθε τους κίνηση, είναι η αλήθεια. Και χαίρομαι για ένα λόγο ακόμα παραπάνω, που διάβασα τα διηγήματα του Χρυσόστομου. Θα πω δύο λόγια και πολύ σύντομα, πραγματικά σύντομα και όχι σύντομα, σύντομα όπως και σε άλλες περιπτώσεις. Θα δώσω το μικρόφωνο στα παιδιά. Ευσύνοπτες λοιπόν ιστορίες, για όσους δεν τα έχουν διαβάσει, 2-3 σελίδων του πολύ η καθεμία, που υπηρετούν κατά έναν τρόπο με ακρίβεια το γενικό τίτλο της συλλογής. Ένα συνδυασμός προφορικής παράδοσης, φανταστικού αφηγήματος της υπαίθρου, εν μέρη ντοκουμέντου και καθαρής λογοτεχνικής φόρμας. Είναι η ιδιοσυγκρασία του Χρυσόστομου. Για να μην παρασυρθεί κανείς, εδώ δεν μιλάμε για μια λαογραφικού τύπου περιγραφή τοπονυμίων ή ιστορικών περιστατικών από την περιοχή της Θεσσαλίας, αλλά για μια πεζογραφική επανανοηματοδότηση της ταυτότητας. Ο Χρυσόστομος γράφει για μουσική στο Αβόπολης και στο Σκραπάνκ για ζητήματα pop κουλτούρας και άλλων ζητημάτων. Η σκέψη του, όπως εκβάλλει σελίδες των διηγημάτων του, είναι επηρεασμένη και από την λογοτεχνία του τρόμου, σαφώς από τα περίκλειστα περιβάλλοντα του Στάιν, Τράιον, του Λαύκραφτ, αλλά και του Σωτήρη Δημητρίου μέχρι και τον Βαλτινό και πολλών άλλων. Αν και τελευταίο ως λογοτεχνικό είδος ακόμα, τουλάχιστον δεν συγκαταλέγονται στο horror.
Ναι. Είναι τα βουνά, είναι οι χαράδρες, είναι οι παιδιάδες θεσσαλικής γης. Η πίστη σε έναν παλιό εθιμικό κώδικα που δεν έσβησε ποτέ, οι άνθρωποι εκεί. Λατρείες που συνεχίστηκαν αθόρυβα, σε υπόγεια φαράγγια. Στα όνειρα του ανυποψίαστον, θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο, αληχτούν τα σκυλιά της Εκάτης ή η κυρά της Καταχνιάς γυρεύει να διαβάτει κάθε Οκτώβρη. Πήλιο, άγραφα δομοκός, οι φλέβες της Θεσσαλίας αποκαλύπτουν το τραγούδι τους. Σοβαρό ρόλο στη συλλογή του Χρυσόστομου παίζει και η γλώσσα. Πολλές φορές είναι και βαρύνουσα σημασίας. Η γλώσσα του έχει σφρίγος και η σκέψη του δεν χάνεται. Το βιβλίο, μέσα από το βιβλίο φαίνεται ότι ο Χρυσόστομος έχει ουμανιστική παιδεία. Την περίοδο, να πω δύο λόγια για τη γλώσσα, γιατί παίζει σημαντικό ρόλο εδώ και στον Χρυσόστομο, αλλά και σε άλλους συγγραφείς της γενιάς του, αν και δεν μου αρέσει αυτή η λέξη γενιά, θα βρούμε κάτι άλλο στην πορεία, της παρέας του. Την περίοδο λοιπόν της έντονης κρίσης, πολλοί δημιουργοί και όχι μόνο, ανακάλυψαν ότι ζουν σε ένα περιβάλλον ασφυκτικά ομογενοποιημένο. Άοσμο και ακροτηριασμένο από πολιτιστικές ετερότητες. Έτσι άρχισαν, όπως και ο Χρυσόστομος εδώ, αρκετά φανερά και αρκετά πιο φανερά από άλλους, να σκάβουν, να εχνηλατούν την αλυσίδα της κληρονομιάς. Οι παγανιστικές δοξασίες Θεσσαλίας, Θεσσαλικής επαρχίας, είναι ένα βιβλίο που ανακαλύπτει το παράτολμο σύμπαν της ετεροχρωμίας, της τοπικής μυθιστορίας, της ιδιομορφίας, της παγκοσμιότητας, εκείνων των ιχνοστοιχείων που χάσαμε στο δρόμο. Ένα βιβλίο που κινείται απέναντι στον γκρίζο, με κείμενα που πρώτο παρουσιάστηκαν στη facebookική σελίδα του. Οι τρόποι αλλάζουν, αλλά τα κείμενα πρέπει να μένουν, αλλιώς χαθήκαμε. Και οι ιστορίες του Χρυσόστομου έρχονται αντιμέτωπες με το υπαρξιακό μας ζάρωμα. Η γλώσσα του, η γλώσσα μας, δεν είναι μοναχά ένα απλό εργαλείο. Είναι υλικότητα, είναι επαφή, είναι συμβάν αισθαντικό, αισθητικό συμβάν, είναι κοινωνία. Και επουδενή δεν είναι νοσταλγία. Ο Χρυσόστομος, όπως οφείλει εντός εισαγωγικών να κάνει ο συγγραφέας σήμερα, εξερευνά νέα πεδία όπου θα πυροδοτήσουν τη φαντασία του με μια διακεκριμένη δυναμική γραφή. Αυτά έχω να πω σε ένα μικρό πρόλογο. Ο ρόλος στο Χριστό. Ο λόγος στη Έφη. Α, θα διαβάσω. Καλησπέρα. Ευχαριστώ όσους ήρθαν απόψε εδώ. Λοιπόν, για να μπούμε λίγο στην ατμόσφαιρα του βιβλίου, θα διαβάσω δύο μικρές δοξασίες. Η πρώτη είναι «Η σκάλα των ήλιων». Στα μονοπάτια του δάσους, ανάμεσα στη βλάχα και τον αραιοειδοχώρη τρικάλων, λένε πως τη νύχτα καμιά φορά βγαίνει ένας γέρος και σκάβει με ένα μαύρο φτιάρι, τόσο αποκρουστικό που μοιάζει με αυτό που θάβουν οι γονείς στα παιδιά τους. Τον γέροντα τον τρέμουν οι διαβάτες και κουρνιάζουν ευθύς μέσα στα πουρνάρια άμα τον δουν, γιατί είναι αυτός που σκοτώνει κάθε μέρα τον ήλιο και τον θάβει μέσα στα σπλάχνα του δάσους, καρφώνοντάς τον σαν σκαλοπάτι πάνω σε ένα κορμό που μεγαλώνει προς τα κάτω. Ένα δεντρί που φτάνει μέχρι τα πέρα δώματα του κάτω κόσμου. Εκεί, πάνω στον κορμό, βρίσκονται καρφωμένοι όλοι οι ήλοι που έχουν περάσει από τον χτεσινό ως τον πρώτο ήλιο που έδεσε ποτέ. Ο γέροντας αυτός είναι ο πατέρας του φεγγαριού και κάποτε έμενε σε μια καλύβα κάτω από το δάσος, βαθιά μέσα στο χώμα, πέρα και από τον Άδη. Ήταν κυνηγός ξακουστός σε θεούς και ανθρώπους. Όταν πρωτοφάνηκε ο ήλιος, τότε που ο κόσμος ήταν ακόμη νέος, ο γέρος βγήκε από την καλύβα του και είδε το άστρο της ημέρας που επισκίαζε το δικό του παιδί και χολώθηκε. Ξαμόλυψε εναντίον του την κουκουβάκια και τη γάτα, τα ζώα που είχε πλάσει από τα σπλάχνα της νύχτας, και αυτός τα ακολούθησε με βήμα ταχύ πάνω στην επιφάνεια της γης. Κυνήγησαν τον ήλιο μέχρι που τον πρόλαβαν κάπου μακριά στη δύση και τον σκότωσαν.
Σαν πήγε όμως να γυρίσει ο γέρος στην καλύβα του, είδε πως είχε κλείσει η στράτα που έβγαζε πέρα από τον κάτω κόσμο και στη θέση της υπήρχε τώρα το ανάποδο δέντρο, με έναν κορμό δίχως πια σήματα, που έπρεπε να το κατέβει αν ήθελε να γυρίσει ξανά στο σπιτικό του. Πήρε και κάρφωσε πάνω στον κορμό το κουφάρι του πρώτου ήλιου να το έχει για σκαλί. Και από τότε, κάθε μέρα σκοτώνει και από έναν ήλιο και τον καρφώνει πάνω στο δέντρο, για να μπορέσει κάποτε να φτάσει πάλι στην καλύβα. Οι παλιοί λένε πως τότε είναι που θα χαθεί για πάντα η μέρα και ο κόσμος θα γίνει ξανά νέος. Λοιπόν, και το δεύτερο είναι λίγο μεγαλύτερο, το ρουμάνι του Αρβανίτη. Πάνω από τη Στεφανιάδα, στην πλαγιά που πίσω της κρύβεται ο ανοιξιάτικος ήλιος, βρίσκεται το δάσος του Αρβανίτη, που όσο και να το βλέπει η μέρα, ζέστα δεν το πιάνει. Είναι ταχμένο ολάκερο στη νύχτα, από τα ψηλότερα ελάτια μέχρι τα λιγοστά λιθάρια που είναι χωμένα στις ρίζες και από τη μυρωδιά του πεινασμένου τσακαλιού ως τον ήχη που χαράζει τα μονοπάτια κάθε βράδυ. Περνάνε καμιά φορά τη μέρα οι στεφανιώτες από το ρουμάνι, αλλά έχει τέτοιο κρύο μέσα, ακόμη και Ιούλη μήνα, που ούτε κάπου από γίδινη τρίχα δεν τους κρατάει ζεστούς. Τη νύχτα κανείς δεν τολμά να μπει μέσα στο δάσος. Θυμούνται περισσότεροι τη γεροπαπαδιά που είχε αλαφρό κεφάλι και το 82 γλίστησε τα μεσάνυχτα από το παραθύρι της εκκλησίας, λεπτή σαν βελόνα, και πήρε το παλιό μονοπάτι προς τα πάνω. Στάθηκε έξω από το παράθυρο του τελευταίου σπιτιού και ξύπνησε τους κοιμισμένους με τις φωνές της. Ήθελε να τις κουβαλήσουν πετσέτες και το βαφτιστικό της σταυρό μέχρι την πηγή της Αντάρας, τη βρύσε στην καρδιά του δάσους. Πήγαινε να αναπληθεί, τους είπε. Σαν κοίταξαν αυτοί από το παραθύρι και την είδαν να στέκεται με το πανιασμένο μούτρο κολλημένο στο τζάμι τους, σφιάχτηκαν. Ήταν σαν το νεκρό που δεν βρίσκει ησυχία μακριά από τους ζωντανούς φίλους του. Ούτε που τις αποκρίθηκαν και συμφώνησαν να μην πάει κανείς μαζί της στο δάσος. Κανείς δεν τόλμησε να τις κουβαλήσει τίποτα κάτω από το φεγγαρόφωτο και η παπαδιά μετά από λίγο κίνησε μόνη της για το δάσος. Έσερνε πίσω της κάτι βαρύ που έκανε το έδαφος να βογκάει, όπως όταν περνάει άμαξα με τα κακά μαντάτα. Την άλλη μέρα λούφαξαν μέσα στα σπίτια όλοι οι χωριανοί, γιατί είδαν τι ίχνος είχε αφήσει πάνω στο μονοπάτι αυτό που έσερνε η παπαδιά. Το απόγευμα όμως κίνησε το χωριό όλο να πάει να τη βρει, ζωσμένο με βελέτζες και φανάρια, αλλά μονάχα τη βρύση βρήκαν αστέκι όπως πάντα ψηλή, με την ασημένια κούπα στο βαθύ πυθμένα, που όλοι μπορούσαν να τη δουν, αλλά χέρι δεν είχε μπορέσει ποτέ να την πιάσει. Αυτή την κούπα, ο θρύλος λέει πως την είχε αφήσει στη βρύση ένας καβαλάρης από την Άρτα, που δύο αιώνες πριν κάλβαζε γοργά για το σπίτι με τους μανδραγόρες στο Βλάση, όπου θα τα βάζε με τα χρόνια και το γέρο θάνατο τον ίδιο. Είχε σταθεί στη βρύση να πιει νερό και της γύρεψε την καλή τύχη, υποσχόμενος πως αν γύριζε ζωντανός θα της χάριζε την ασημένια κούπα του, που όποιος έπινε από αυτή δεν λογούσε τα επόμενα 100 χρόνια, ήταν σαν να μην τον έπιαναν. Δεν είπε τίποτα η βρύση, αλλά το νερό γαργάρωσε και ο καβαλάρης επέστρεψε θριαμβευτής από το Βλάση και αφιέρωσε την κούπα στη βρύση της Αντάρας. Ούτως ή άλλως δεν τη χρειαζόταν πια, γιατί πλέον ήταν αυτός που κυνήγαγε τα χρόνια και όχι το αντίστροφο, όπως γίνεται με τους κανονικούς ανθρώπους. Από τότε, όποιος πίνει από τη βρύση παίρνει λίγη από τη μαγεία της κούπας και κρύβεται από κάποια χρόνια που τον περιμένουν. Όχι όσα παλιότερα, αλλά αρκετά ώστε να κρατήσει μακριά τα γυρατιά για μια ή δύο δεκαετίες ακόμη. Γι' αυτό και λένε ότι το χωριό είναι ευλογημένο λόγω της μακροζωίας των κατοίκων του. Η γεροπαπαδιά δεν ξαναφάνηκε στο χωριό. Όμως από την επόμενη χρονιά άρχισε να μένει στο σπίτι του παπά ένα μικρό κοριτσάκι με βρεγμένα μαλλιά και μανίκια. Δεν το είδε κανείς ποτέ στεγνό. Το κορίτσι το βάφτισαν μεγάλο και έχουν ακόμη να λένε πως δεν κόλλαγε πάνω το σταυρός. Όσο και να προσπαθούσε η νονά, γλίστραγε από το λαιμό του. Καλησπέρα. Να σας ευχαριστήσω και εγώ όλους που... Μισό λεπτό να ανοίξω και το... Που είστε εδώ απόψε μαζί μας. Να ευχαριστήσω τους αντίποδες, το λεξικοπωλείο. Με βάλω να μιλήσω πρώτη, γιατί είμαι αυτή μάλλον που έχει τη μικρότερη σχέση και με την pop κουλτούρα και με την παράδοση και θα πω άλλα. Οπότε είπανε πες τα εσύ πρώτη, παιδί μου, να ξεμπερδεύεις και να συνεχίσουν μετά εδώ οι πιο ειδικοί. Και θα ξεκινήσω με μια σχεδόν αυτοαναφορά.
Τον Απρίλιο του 2013, στο τελευταίο μια σειρά κειμένων που γράψαμε με τον Θεόφιλο Τραμπούλη, προσπαθώντας κατά κύριο λόγο να αναλύσουμε το δημόσιο λόγο επιτυχημένων και mainstream συγγραφέων της δικής μας γενιάς, συνδέοντάς το με το είδος της λογοτεχνίας που οι συγγραφείς αυτοί υπηρετούσαν, σε εκείνο λοιπόν το τελευταίο κείμενο, επιχειρήσαμε να διερευνήσουμε, διαισθητικά μάλλον και χωρίς εξαντλητική εποπτεία της πρόσφατης παραγωγής, τη στάση της πεζογραφίας που γραφόταν στο τότε παρόν. Καταλήγαμε σε μια παράγραφο που σήμερα για μένα τουλάχιστον αποκτά μια ενδιαφέρουσα διάσταση και ίσως μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη και στη σημερινή μας συζήτηση. Γράφαμε λοιπόν, θα μπορούσαμε να διακρίνουμε στη νέα αυτή γενιά δύο κυρίαρχα χαρακτηριστικά. Αφενός, ένα ρητά εκπεφρασμένο ποιητικό αίτημα που εκδηλώνεται ως διπλή ποιητική και πεζογραφική έκφραση, ως μίξη ειδών, ως ιδιαίτερη μέρημνα για τη γλώσσα, που έμοιαζε να έχει υποχωρήσει το παρελθόν μπροστά στο αίτημα του συναρπαστικού του storytelling. Οι συγγραφείς αυτοί τείνουν να δημιουργούν αυτόνομα λογοτεχνικά σύμπαντα, στα οποία η πραγματικότητα δεν αναπαρίσταται, αλλά μεταπλάθεται, ερμηνεύεται, σχολιάζεται με ποικίλα και πολυφωνικά μέσα. Αφετέρου, ένα αίτημα κριτικού αναστοχασμού και διατύπωση θεωρητικού λόγου. Τον Απρίλιο του 2013 δεν έχουν εμφανιστεί ακόμη αντίποδες. Πολλοί θα συμφωνήσουμε πως μέσα σε τρία χρόνια έχουν συγκροτήσει ένα μικρό, μάλλον, αλλά πολύ χαρακτηριστικό και υψηλής ποιότητας κατάλογο σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας, που με κάποιο τρόπο θεωρούμε ότι ανταποκρίνεται, εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι ανταποκρίνεται σε αυτό που περιγράφει η παράγραφος που ανέγνωσα. Δεν έχει κυκλοφορήσει το ΓΚΑΚ, που με τη μεγάλη επιτυχία του δημιουργεί ένα φαινόμενο στο εκδοτικό πεδίο, και ούτε ο Χρυσόστομος Τσαπραήλης έχει αρχίσει να δημοσιεύει σε μια facebookική σελίδα υπό τον μυστηριώδη τίτλο «Παγανιστικές δοξασίες στη Θεσσαλική Επαρχία», ιστορίες τρόμου με φόντο τι άλλο τη Θεσσαλική Επαρχία. Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά που διαβλέπαμε τότε εν μέρη διαστητικά, εν μέρη μέσω μιας πρώτης καταγραφής της τάσης της σύγχρονης πεζογραφίας, νομίζω πως επιβεβαιώνονται στη συνέχεια σε πολλά τα βιβλία που κυκλοφορούν και βρίσκουν ένα πεδίο έκφρασης σε αρκετούς από τους νέους συγγραφείς, που αφενός στρέφονται σε υλικό γλωσσικό και άλλο που προέρχεται από την παράδοση, αλλά και σε υλικό που προέρχεται από την πλέον σύγχρονη pop κουλτούρα, μουσική, video games, κινηματογράφο κλπ. Πώς επιβεβαιώνονται, καταρχάς μέσω της γλώσσας, δηλαδή μέσα από τη χρήση και ουσιαστικά τη λογοτεχνική επανεπικαιροποίηση τοπικών ιδιόλεκτων που χρησιμοποιούνται ως υλικό για μια νέα ποιητική. Κατά δεύτερον, εστιάζοντας στη δεύτερη φράση του παραθέματος, επειδή η λογοτεχνία τους δεν είναι ούτε καταγραφή, αλλά ούτε και αναπαράσταση της πραγματικότητας, αλλά αναπαράσταση αναπαράστασης και μάλιστα εντελώς ρητή. Και τέλος, τον τρόπο με τον οποίο αυτό που εμείς τότε αποκαλούσαμε αίτημα κριτικού αναστοχασμού ή διατύπωση θεωρητικού λόγου, και που νομίζω πως επιτυγχάνεται εδώ με αμιγώς λογοτεχνικούς τρόπους, τόσο με την συγκεκριμένη επικαιροποίηση του υλικού που αντλείται από την παράδοση, όσο και από την pop κουλτούρα. Γιατί τόσο η ίδια σύζευξη του παραδοσιακού με το pop στοιχείο, όσο και το καθένα από τα δύο ξεχωριστά, μας καλούν, ενίοτε και μας υποχρεώνουν, να διαβάσουμε τα κείμενα αυτά και από μια θεωρητική σκοπιά. Ανάμεσα στον ΚΙΑΚ, λοιπόν, που είναι το πρώτο από αυτά και λόγω της μεγάλης επιτυχίας δίνει ένα όνομα ουσιαστικά και ορατότητα στο φαινόμενο και ίσως και ένα πρότυπο για πολλούς, και στις παγανιστικές δοξασίες που είναι ως έκδοση τουλάχιστον μια από τις τελευταίες εμφανίσεις αυτής της τάσης στην πεζογραφία μας, υπάρχουν και αρκετοί άλλοι τίτλοι και συγγραφείς που αναζητούν στην παράδοση και στην ιστορία υλικό. Υπενθυμίζω έτσι επιγραμματικά το μόνο το αρνί της Βασιλικής Πέτσα, το αλεπόλεπο τι ώρα είναι της Τσελεπίδου, τις φωνές από χώμα της Κωνσταντίας Σωτηρίου που χρησιμοποιεί την κυπριακή διάλεκτο με πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν θεωρώ ότι είναι ίδια αυτά τα βιβλία, ούτε ότι ανήκουν ακριβώς στο ίδιο ρεύμα. Θεωρώ όμως ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λίγο αυτή την στροφή στην παράδοση ως αφεντηρία για μια ανάλυση. Μια σύντομη παρένθεση για τη δική μου γενιά. Και η τοπικότητα, η χρήση των τοπικών ιδιωμάτων και στην καθημερινότητά μας και προφανώς στη λογοτεχνία, ήταν μάλλον εξοβελιστέα και καταδικαστέα. Γενικά, εστιάζαμε περισσότερο προς την αστικότητα, την αστική ηθογραφία πολύ συχνά στη λογοτεχνία, ή προς μια προσπάθεια να εισαχθούν στο εσωτερικό ξένοι τρόποι και μορφές, συνήθως χωρίς καμία αγκύρωση σε κάποια τοπική πραγματικότητα. Όποτε εμφανιζόταν κάτι διαφορετικό, όπως παραδείγματος χάρη τα πολύ επιτυχημένα πρώτα κυρίως βιβλία του Σωτήρη Δημητρίου, που κόμιζαν ένα τοπικό ιδιόλεκτο και είχαν αυτό το στοιχείο της τοπικότητας, αυτό γινόταν από κάθε άποψη με όρους αυθεντικότητας, δηλαδή αυθεντικής καταγραφής μιας βιωματικής πραγματικότητας και ενός enfant sauvage με κάποιο τρόπο των γραμμάτων μας. Σήμερα δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Καταρχάς, όσον αφορά τους συγγραφείς, έχουμε να κάνουμε με νέους και πολύ νέους συγγραφείς, με ακαδημαϊκή σκευή και σύνθεση με τα σύγχρονα ρεύματα της κοινωνικής θεωρίας.
όπου η νοσταλγική στροφή προς το παρελθόν συνιστά παράλληλα και έμφαση στην ανάδειξη της ατερότητας, των ετερόδοξων αφηγήσεων, αυτών που έμειναν στο περιθώριο και στη σκιά μιας κεντρικής εθνικής αφήγησης. Ενώ την ίδια στιγμή συνομιλούν με τους ξένους ομοτέχνους τους και πάλι όμως περισσότερο στο επίπεδο της συγχρονίας παρά της λόγιας κουλτούρας και εμπνέονται από άλλες τέχνες ή την pop και μαζική κουλτούρα. Στο κείμενο που έγραψα για την εποχή, στην κριτική για τις παγανιστικές δοξασίες, μίλησα, χαρακτήρισα αυτή την τάση της σύγχρονης πεζογραφίας μας μια γκλόκαλ λογοτεχνία. Δηλαδή μια λογοτεχνία που χρησιμοποιεί διεθνείς παγκοσμιοποιημένες μορφές και υλικά και την ίδια στιγμή αγκυρώνεται στην τοπικότητα, στην αυτοκτονία, στις περιφερειακές και περιθωριακές αφηγήσεις. Θα μπορούσε επίσης να παρατηρήσει κανείς ότι αυτά τα χαρακτηριστικά δεν περιορίζονται ούτε στην ελληνική πεζογραφία μόνο, ούτε στην ελληνική επικράτεια επίσης. Θα φέρω δύο παραδείγματα, πολύ ενδεικτικά και επιγραμματικά. Το ένα έρχεται από το θέατρο και ένα νέο σκηνοθέτη, τον Άρη Μπινιάρη, ο οποίος στις τελευταίες του δουλειές έχει χρησιμοποιήσει είτε κείμενα σαν το Θείο Τραγί του Σκαρίμπα, είτε μια σύνθεση κειμένων από την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης, από τον τίτλο του 21. Και φέτος παρουσίασε το Φεστιβάλ Αθηνών τους Πέρσες του Εσχύλου. Και μόνο οι τίτλοι και οι θεματικές νομίζω πως είναι ενδεικτικές. Ο Νίκος Ασκαλόπουλος, ένας φίλος που είναι εδώ στην εκδήλωση απόψε, γράφοντας κριτική για το 21, έβαλε τον τίτλο του 21 «Η Επανάσταση ως Μέταλ στην Τριβή». Όσο για τους Πέρσες με τον ευληματικό, κάπως ανατολίτικο αλλά και hip-hop χορό τους, επαναφέρουν το θέμα της ετερότητας στην καρδιά της συζήτησής μας. Έχουμε λοιπόν και εδώ από τη μια υλικό τοπικό, παραδοσιακό, ιστορικό, γλωσσικά ιδιόμορφο, από την άλλη φόρμες διεθνείς, παγκοσμιοποιημένες, σύγχρονες, ας τις πούμε οικουμενικές. Το άλλο παράδειγμα από το χώρο της τέχνης αφορά την πρόσφατη ντοκουμέντα που μοιράστηκε μεταξύ Αθηνάς και Κάσελ, και που για όποιον παρακολούθησε τη δημόσια προετοιμασία της και επισκέφτηκε τους χώρους της έκθεσης, έγινε φανερό πως πλάι σε άλλες ετερόδοξες αφηγήσεις, με έμφαση ίσως στις θεματικές του φύλου και της σεξουαλικότητας, σημαντική θέση κατήχαν και θεματικές που άπτονταν της τοπικότητας και της αυτοκτονίας. Άρα μιλάμε για κάτι αρκετά ευρύτερο στάση και κατά τη γνώμη μου πολιτικά και θεωρητικά κέριο και ελπίζω στην κουβέντα μας μετά να μιλήσουμε λίγο για αυτή την πολιτική παράμετρο. Ας εστιάσουμε όμως στις παγανιστικές δοξασίες, που όπως ήδη έγραψα στην κριτική, νομίζω ότι έχουν πολλά να προσφέρουν στην ανάγνωση αυτού του ρεύματος της πεζογραφίας μας. Ξέρουμε όλοι λίγο πολύ, υποθέτω, την ιστορία του βιβλίου, το πώς γεννήθηκαν ιστορίες και πρωτοκυκλοφόρησαν μέσω Facebook στη γνωστή σχεδόν ομώνυμη σελίδα. Και τα δύο στοιχεία που μου φαίνονται κυρίως σημαντικά εδώ είναι αφενός η κατασκευασμένη λαογραφία του Τσαπραήλη, αφετέρου ο πλούτος των μη τοπικών επιρεών του, που ενδύεται ωστόσο ένα παραδοσιακό ένδυμα. Ένα τρίτο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό είναι η κατάταξη σε μια λογοτεχνία είδους, λογοτεχνία του φανταστικού ή λογοτεχνία τρόμου, η οποία μάλιστα υπηρετείται με όρους ταυτοχρόνως παρελθοντικούς και παροντικούς. Ο τρόπος παραγωγής τους μέσα από ένα λαϊκό μέσο όπως είναι το Facebook, με την τακτικότητα της αυτόνομης δημοσίευσης ανάρτησης κάθε ιστορίας, θυμίζει παλιές επιφυλίδες, εμπλουτισμένες όμως με την αμεσότητα, τη διαδραστικότητα και τη διασύνδεση που προσφέρει η τεχνολογία. Ο τρόπος αυτός επίσης δημιουργεί κοινότητα, κάτι που επίσης είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, τόσο παλιό όσο και καινούριο. Η ίδια ιδέα της λογοτεχνίας είδους, που μέχρι πρόσφατα αφορούσε ελάσσονα σχεδόν παραλογοτεχνικά είδη, πρόσφατα, εντάξει, πριν από κανέναν αιώνα θέλω να πω, αποτελεί μια ακόμη έκφανση αυτού που αντιλαμβανόμαστε ως ετεροδοξία, ως περιθωριακή αφήγηση. Ο πλούτος των επιρροών του Τσαπραήλη μπορεί να εκκινεί βέβαια από αυτή τη λογοτεχνία του φανταστικού, αλλά αντλεί επίσης από τη μουσική, κυρίως από τους στίχους του black metal. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό, αλλά εμπιστεύομαι εδώ τους ειδικούς και τον συγγραφέα που είπαν ότι αυτό είναι black metal. Θα μπορούσε επίσης κανείς να προσθέσει ταινίες, τηλεοπτικές σειρές από το είδος του λαϊκού τρόμου, αλλά και τη φασματολογία που είναι ντεριντιανής καταγωγής, που επηρεάζει επίσης τόσο τις τέχνες εσχάτως και τη λογοτεχνία, όσο και την κριτική και την πολιτική θεωρία. Σε αυτό το σύνθετο πλέγμα αναφορών και επιρροών θα πρέπει να προσθέσει κανείς την ποιητικότητα και με τις δύο έννοιες της λέξης. Αφενός τη μέρημνα του ύφους, που επιτυγχάνει να αξιοποιήσει το τοπικό γλωσσικό απόθεμα για να δημιουργήσει ένα κείμενο με έντονο ρυθμό και μουσικότητα. Αφετέρου της πίστης ως δημιουργίας ενός κόσμου και μιας γλώσσας που δεν περιορίζονται από την πρώτη ύλη της παράδοσης. Το πιο ενδιαφέρον όμως νομίζω πως είναι ότι στο βαθμό που η νοσταλγική στροφή προς την παράδοση υπονομεύεται από τη συνθήκη της επινόησης, εδώ έχουμε κατασκευή παράδοσης και όχι καταγραφή της, οι παγανιστικές δοξασίες παίζουν διαρκώς με τη σύμβαση μεταξύ συγγραφέα και αναγνώστη, διατηρώντας ταυτοχρόνως πάντα ορατό το γεγονός ότι πρόκειται περί σύμβασης.
Έτσι, το συμβόλαιο μεταξύ συγγραφέα και αναγνώστη επικυρώνεται στο έδαφος μιας δελκυστίνδας μεταξύ αυθεντικότητας και αναυθεντικότητας. Αυθεντικά υλικά, όπως είναι εδώ η γλώσσα και η γεωγραφία, συντίθεται για να δημιουργήσουν μια εντελώς αναυθεντική αφήγηση, που αναδεικνύει την ετερότητα, την περιφερειακότητα, την περιθωριακότητα ως κεντρικές έννοιες. Επανέρχομαι λοιπόν στην αναλυτική υπόθεση μιας γλώκα λογοτεχνίας για να βάλω μερικούς ακόμη προβληματισμούς. Όλη αυτή η στροφή στην παράδοση και ταυτοχρόνως στην pop κουλτούρα, που τελικά και η παράδοση με μια έννοια pop κουλτούρα είναι, μου φέρνει στο μυαλό το μοντερνιστικό εγχείρημα, παρόλο που μου είναι σαφές πως οι διαφορές είναι περισσότερες από τις ομοιότητες. Ή μάλλον για να είμαι ακριβής, πως το κρίσιμο είναι οι διαφορές και όχι οι ομοιότητες. Δεν θα επεκταθώ σε αυτό, γιατί θεωρώ ότι χρειάζεται πραγματικά μελέτη για να μιλήσει κανείς. Ωστόσο, θα με ενδιαφέρει να το βάλουμε ίσως στην κουβέντα μας μετά. Θα έλεγα ωστόσο πως αν το μοντερνιστικό εγχείρημα κατασκευάζει συνήθως μια κεντρική, ενίοτε και εθνική αφήγηση, αν διεκδικεί τη δημιουργία μιας αυθεντικότητας, εδώ έχουμε μια αντίρροπη τάση, δηλαδή κατασκευές ετερόδοξες, περιθωριακές και αναυθεντικές. Απ' την άλλη, θα ήθελα να επισημάνω ένα άλλο στοιχείο, ότι η τοπικότητα είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να μπει μια εθνική λογοτεχνία στο διεθνή χάρτη. Θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει ως παράδειγμα εδώ το λατινοαμερικάνικο boom, που σε μια άλλη συγκυρία εισήλθε θριαμβευτικά στη διεθνή σκηνή, συνδυάζοντας τοπικά χαρακτηριστικά λαϊκής παράδοσης με μορφές και τρόπους που έρχονταν από το κέντρο του παγκόσμιου πεδίου. Σε άλλη εποχή οπωσδήποτε, και δεν προσπαθώ να τα συγκρίνω. Λέω όμως ότι η λογοτεχνία που μπορεί να υπερβεί τα σύνορα, τουλάχιστον σε μια πρώτη φάση της, είναι πάντα στενά συνυφασμένη με την τοπικότητα. Εξού και η πεζογραφία που κυριάρχησε στην Ελλάδα στις αμέσως προηγούμενες δεκαετίες, τόσο στη mainstream και ετερόνομη εκδοχή της, όσο και στην πιο αυτόνομη, πιο καθαρά λογοτεχνική εκφρασή της, λογοτεχνία που έχει εξοβελήσει σχεδόν πλήρως οποιαδήποτε εκδοχή του τοπικού, παρέμεινε μια λογοτεχνία απολύτως εσωστρεφής και ως επιτοπλίστων αδιάφορη για το μη εθνικό αναγνωστικό κοινό. Αντίθετα, νομίζω πως αν κανείς θέλει να διαβάσει ιστορίες τρόμου από έναν Έλληνα συγγραφέα, η αγκύρωση των παγανιστικών δοξασιών στην ελληνική και για την ακρίβεια στη Θεσσαλική επικράτεια θα αποτελούσε ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Θα είχα πολλά άλλα πράγματα να πω. Σπαθαρέξουμε να τα κρατήσω κάποια για τη συζήτηση, οπότε τα κρατάω και θα δώσω το λόγο στον Χαρίση Μουλή. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και που ήρθατε και τόσοι πολλοί. Να σας πω ότι ενώ σκεφτόμουν τι θα σας παρουσιάσω αυτή τη βραδιά στη δική μου αποστολή που είχε να κάνει με τη σχέση της παράδοσης με τη μουσική, έπεσα πάρα πολλές φορές πάνω στο Γιάννη Αγγελάκα. Θυμήθηκα λοιπόν πόσο πολύ σε μια προηγενέστερη φάση της ζωής μου ως ακροατής αγαπούσα τις τρύπες και τους στίχους του. Θυμήθηκα ειδικά ένα στίχο του από την καινούργια Ζάλη: «Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό». Οι χάρτες, βλέπετε, είναι πολύ σημαντικοί στην περίπτωσή μας και είναι από τα πρώτα πράγματα που με τράβηξαν στο βιβλίο του Χρυσόστομο. Ήδη από το προήμιο μπορείτε να δείτε ότι ένα χέρι ζερβό ανοίγει το χάρτη της Θεσσαλίας. Στη συνέχεια τα κείμενα κατανέμονται γεωγραφικά. Βλαχοχώρια, καρακουνοχώρια, οι πόλεις του κάμπου κτλ. Πρέπει να ξέρετε ότι τα παιδιά που μεγαλώσαμε με τον Tolkien και τον Lovecraft επικοινωνούμε πολύ καλά με τους χάρτες. Μπορούμε να φάμε ακόμα και στην ενήλικη ζωή μας ώρες ατελείωτες, να ψάχνουμε τη Βάλινορ στις εξωτερικές θάλασσες ή να αναρωτιόμαστε για το πού ακριβώς πέφτει το Πανεπιστημίο του Μισκατόνικ, αδιαφορώντας αν πρόκειται για τόπους φανταστικούς, έτσι. Στην περίπτωση του Χρυσόστομου, οι τόποι είναι πραγματικοί και όλο το παιχνίδι παίζεται, το παιχνίδι συσσαγωγικά, στο πώς νοηματοδοτεί ξανά αυτούς τους τόπους, κάνοντάς τους πιο μυστηριώδεις από ό,τι στην πραγματικότητα είναι. Μερικά από αυτά που γράφει τα έχει αντλήσει από διηγήσεις μεγαλύτερων, όπως μου είπε όταν τον είχα φιλοξενούμενο στη ραδιοφωνική μου εκπομπή. Σε καμία περίπτωση όμως δεν κάνει λαογραφία. Το μπέρδεμα νομίζω ότι είναι υπαρκτό και μπορεί να σας το απαντήσει και ο Χρυσόστομος αργότερα. Εγώ το θέτω και σαν ερώτημα. Αν όντως σου στέλνουν άνθρωποι πιστεύοντας ότι είναι μελέτη αυτό που έχει γράψει και όχι έτσι, λογοτεχνία. Ωστόσο, πρόκειται για λογοτεχνία. Ακριβώς γιατί όλα φιλτράρονται από μια προσωπική λοξίματια που έχει ο Χρυσόστομος πάνω σε αυτή την παράδοση. Σε αυτή τη λοξίματια μπορεί να ανιχνευτεί τόσο ο Lovecraft και ο Tolkien, όσο και το αποτύπωμα του Lord Dunsany. Τώρα μπορεί να απορείτε και να λέτε τι κάνει αυτός εδώ, ήρθε να μας μιλήσει για τη μουσική και την παράδοση και μας λέει για τον Lord Dunsany. Ωστόσο, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται.
λαοί σαν το δικό μας έχουν μια πολύ... έχουμε πολύ ισχυρό το στοιχείο της εντοπιότητας και γι' αυτό φαντασιωνόμαστε την παράδοση σαν κάτι πολύ σφιχτό και με πολύ καθορισμένα όρια. Αν έπρεπε δηλαδή να το παρομοιάσουμε με χάρτη, το φαντασιωνόμαστε σαν ένα πολιτικό χάρτη με όλα τα σύνορα και τα χρώματα που ξεχωρίζουν πολύ διακριτά το ένα από το άλλο. Στην πραγματικότητα όμως, η παράδοση, αν πρέπει να παραλληλιστεί με χάρτη, είναι ένας γεωφυσικός χάρτης. Τα σύνορα σβήνουν με τον ίδιο ονειρικό τρόπο που σβήνουν για τον Άλβερικ, καθώς αναζητάει την κόρη του βασιλιά της χώρας των Ξωτικών. Για παράδειγμα, δεν υπάρχουν σύνορα μεταξύ των χάλκινων οργάνων της Μακεδονίας και αυτών που τόσο πολύ έχουμε ακούσει όλοι μας από τα χιλιοπεγμένα στη χώρα μας soundtracks του Γκόραν Μπρέγκοβιτς. Ούτε βέβαια ευσταθεί και εκείνη η σφιχτή συγκεκριμένη υπόσταση της παράδοσης που έχουμε συχνά κατά νου στην Ελλάδα. Πολλά δηλαδή από όσα φτάνουμε τελικά να θεωρούμε ως παράδοση, έχουν διαμορφωθεί από ολοξές ματιές ακριβώς ίδιες με αυτή που κάνει και ο Χρυσόστομος στη δική του περίπτωση. Μια τέτοια λοξή ματιά μετέτρεψε λόγου χάρη ένα όργανο εντελώς άγνωστο στους Έλληνες μέχρι το 1800 στο τόσο πενεμένο πλέον υπηρώτικο κλαρίνο. Η λοξή ματιά ενός Ιρλανδού πρόσφερε στην κριτική παράδοση τη σημαντικότερη ανανέωση που γνώρισε στον 20ο αιώνα και μιλάω εδώ ασφαλώς για τον σπουδαίο Ross Daly. Ο δε μικρασιατικός πόλεμος του 1922 ευθύνεται που στα νησιώτικα τραγούδια που γνωρίζουμε σήμερα ακούμε τόσο πολύ το βιολί. Γιατί κάποιος από τη δυναστεία των Κωνσταντοπουλέων πήγε να πολεμήσει στη Μικρασία και του άρεσε το βιολί, το άκουσε εκεί, γυρίζοντας το έφερε, άρχισε να το παίζει στα πανηγύρια της Νάξου. Η Θεσσαλία τώρα αποτελεί τόπο κλειδί για αυτή τη συζήτηση μουσικής και παράδοσης. Θέλω να χρησιμοποιήσω δύο παραδείγματα εδώ. Φωτίζουν αυτό το φλου ή το πασπαρτού, αν θέλετε, που διακρίνει τη ζώσα παράδοση μέσα στον χρόνο. Το πρώτο είναι λίγο ειδικό και γι' αυτό θα ήθελα να δώσετε λίγο προσοχή. Το 1992 ο Κωστής Δρυγιαννάκης με τον Βαγγέλη Μπαντελά πήγανε στους Οφάδες της Καρδίτσας και κατέγραψαν τραγούδια των Ρωμά μουσικών της περιοχής. Ως το 2015 που μπόρεσαν αυτά τα τραγούδια να βρουν το δρόμο για τη δισκογραφία, ο κόσμος εκείνος είχε εντελώς χαθεί. Ήδη μάλιστα τη στιγμή της καταγραφής του ήταν ένας κόσμος που έδιε. Γιατί οι πρωταγωνιστές των ηχογραφήσεων εκπροσωπούσαν τα παξίματα της παλιότερης γενιάς που παίζανε ακόμα αλατούρκα, παξίματα τα οποία εγκατέλειπαν μαζικά η νεότερη μουσική, είτε γιατί ακολουθούσαν το πνεύμα της πανελλαδικής σχολής του Βασίλη Σαλέα, είτε γιατί η κυριαρχία του ηλεκτρισμού στα επαρχιακά πανηγύρια και στα γαμήλια γλέντια ομογενοποιούσε ούτως ή άλλως αυτό το παραδοσιακό ρεπερτόριο δια της ισοπαίδωσής του και της σύγκλησης με το ευρύτερο λαϊκό. Αυτή η σύγκληση οριοθετείται στα τέλη της δεκαετίας του 90 με την τεράστια πανελλαδική επιτυχία του Δημήτρη Μπάση και των Ψήθυρων Καρδιάς. Αποτέλεσμα ένα κρατεό σύμπαν που κάποτε ήταν ταυτόσιμο της Ρωμά παράδοσης στους Σοφάδες της Καρδίτσας, ηχεί σήμερα εντελώς ξένο και παλιό στους νεότερους κατοίκους της ίδιας περιοχής. Το δεύτερο θεσσαλικό παράδειγμα είναι εύκολο να κοινωνηθεί. Νομίζω το γνωρίζετε, αν όχι όλοι, τουλάχιστον οι περισσότεροι. Πρόκειται για τον Εβραίος γνωστό τραγουδοποιό Θανάση Πάπα Κωνσταντίνου. Σε εποχές όπου το αίτημα της εγχώριας τραγουδοποίησης υπήρξε η πιστική αναπαράσταση της πιο περίπλοκης ζωής σε ένα ταχαίως μεταβαλλόμενο αστικό τοπίο, ο Πάπα Κωνσταντίνου επέμεινε στο δικό του μικρό επαρχιακό ορίζοντα στην Αγιά, έξω από τη Λάρισα, κάπου είναι η Αγιά, άσχετα αν είχε την ευστροφία να αναθέσει τις ενορχιστρώσεις σε μουσικούς που είχαν άμεση επαφή με τα δυτικά ηλεκτρικά δρόμενα. Έμεινε έτσι πιστός στη γραμμή του Νίκου Παπάζογλου και έβγαλε δίσκους κεφαλαιόδου σημασίας για το διάλογο μεταξύ της ντόπιας ταυτότητας με τις ισχυρές τοπικές ρίζες και της παγκοσμιοποιημένης πια μοντερνικότητας. Με αποτέλεσμα, ένα τραγούδι σαν το «Όταν χαράζει» με τη φωνή του Γιάννη Αγγελάκα, πάλι ο Αγγελάκας έπεσε πάνω του, έγινε ραδιοφωνικό σουξέ, αποδεκτό τόσο από το έντεχνο κοινό, όσο και από μια νεολαία που δεν ακούγε ελληνική μουσική και αγαπούσε περισσότερο τον αλλακτικό ροκ που ερχόταν από τη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έκτοτε έχουμε ανάλογες δημόσεις διαρκώς. Είτε μιλάμε για τις παραγωγές του ίδιου του Αγγελάκη στον Ψαραντώνη, είτε μιλάμε για την επιτυχία συγκροτημάτων σαν τους Villagers of Ioannina City, που έχουν βάλει δίπλα-δίπλα το υπηρετικό κλαρίνο με το Stone Rock και την ψυχεδέλεια, είτε μιλάμε για τη διασκευή του KXE από ένα group σαν τους Gravity CSI, είτε για πράγματα που συμβαίνουν σε ένα πολύ μαζικότερο επίπεδο. Η επιτυχία λόγου χάρη του Γιάννη Χαρούλη αποτελεί απόϊχο αυτής της πόρτας που άνοιξε κάποτε ο βραχνός προφήτης του Βασίλη Παπακοσταντίνου, του Θανάση Παπακοσταντίνου. Μην μπερδέψουμε τον Παπακοσταντίνου.
Κάποια στιγμή, επίσης, θα πρέπει να σταματήσουμε να διακατεχόμαστε από τα ελιτίστικα σύνδρομα που δυστυχώς στον χώρο το δικό μου της κριτικής δίνουν και παίρνουν. Κάποια στιγμή θα πρέπει να έχουμε το θάρρος να μελετήσουμε και τη λαϊκοπόπ μουσική ως μία ακόμα, έστω και κουτσή, απόπειρα επιβίωσης και μετασχηματισμού μιας εντοπιότητας σε ένα επιθετικό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον που έχει στοιχεία οδοστρωτήρα. Για μένα, για παράδειγμα, υπάρχει πολύ ζουμί στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη, όσο και να σας σοκάρει κάτι τέτοιο. Γιατί ο Γιώργος Μαζωνάκης κατάφερε να γίνει λαϊκός αστέρας πρώτου μεγέθους, ενώ δεν ήταν συμβατός από άποψη προφίλ φωνής και σεξουαλικής ταυτότητας με τίποτα από όσα πρέσβευε το λαϊκό τραγούδι ως και τις αρχές της δεκαετίας του 90 για τον άνδρα ερμηνευτή. Σκεφτείτε το λίγο αυτό, ξέρω ότι πάντα προξενεί αντιδράσεις. Στο βιβλίο πάντως του Χρυσόστομου, αν πρέπει να ανιχνεύσουμε μουσικούς απόϊχους, σίγουρα αυτούς θα τους βρούμε να έρχονται από το black metal. Είναι ένα ακόμα είδος με τεράστιο ενδιαφέρον για το πώς φτιάχνονται και πώς γκρεμίζονται οι μουσικές παραδόσεις. Από τους μαγικοθρησκευτικούς στίχους του Ronnie James Dio, σε μια hard rock εποχή που σταδιοδρόμησαν οι Rainbow, μέχρι το εξώφυλλο του πρώτου δίσκου των Black Sabbath, από εκεί στη Μεγάλη Βρετανική Σχολή και στην Ανατολή έπειτα του επικού στυλ των Manowar ή των Manila Road, μέχρι την ακμή του ακραίου σκανδιναβικού ήχου, το heavy metal υπήρξε ένα πολύ κλειστό club και οι παλιότεροι εδώ πέρα σίγουρα θα τα θυμάστε καλά αυτά τα χρόνια. Το club αυτό διαμόρφωσε ισχυρότατες δικές του παραδόσεις και μάλιστα από πολύ νωρίς, μέσα σε μια πενταετία πάνω ή κάτω, και τις περιφρούρησε κατόπιν ως κόριο οφθαλμού. Οι ρογμές που αναπόφευκτα ήρθανε προξένησαν μεγάλες κόντρες, έχουν μείνει ιστορικές οι συζητήσεις των παλιότερων για την αποκοτιά των Iron Maiden που τόλμησαν και βάλανε πλήκτρα σε ένα δίσκο. Η οργή επίσης έχει μείνει ιστορική εναντίον των Celtic Frost που βγάλανε ένα σπουδαίο δίσκο το 1987, το Into the Pandemonium, για να τους βρίζει σχεδόν όλη η μεταλλική κοινότητα. Σήμερα αναγνωρίζεται βέβαια ως τεράστιο αριστούργημα. Για να μην μιλήσω για τον ελέφαντα στο δωμάτιο που λέγεται Black Album από τους Metallica. Ο Χρυσόστομος τώρα έχει ζήσει την παλαιά αυτή η τάξη των πραγμάτων, αλλά είναι ταυτόχρονα ένας άνθρωπος που είδε αυτό το παραδοσιακό μεταλλικό δόμημα να πέφτει. Και μετά το 2000 ξεχύθηκε και ο ίδιος στις περιπετειώδεις διαδρομές που άνοιξαν αυτές οι φυγόκεντρες δυνάμεις. Και αυτός ο θρηματισμός εκείνης της προγενέστερης παράδοσης. Και γι' αυτό προσωπικά τον θεωρώ έναν από τους καλύτερους μουσικοκριτικούς που υπάρχουν σήμερα, έστω και σε αυτή την εποχή του ίντερνετ που δεν είναι καλή για την κριτική. Ο Χρυσόστομος έχει αυτή τη ματιά, έχει αυτά τα εφόδια να ξέρει πολύ καλά πού ήταν αυτό το πράγμα και πού μπορεί να βαδίζει. Στις παγανιστικές δοξασίες, βέβαια, ο ρόλος του black metal είναι υπόγειος. Έχει να κάνει δηλαδή περισσότερο με τη θέαση που έχει γενικά προσφέρει αυτή η μουσική στο αλόκοσμο ή στο φυσικό τοπίο, αν θέλετε, γιατί το black metal παίζει πάρα πολύ με τη φύση. Επίσης, τη διασύνδεση που εντοπίζουμε με το υπερβατικό στοιχείο που βρίσκεται πίσω από τον πανταχού παρόντα χριστιανισμό στο βιβλίο εδώ. Περισσότερο έχει να κάνει με τέτοια πράγματα παρά με το ρόλο που μπορεί να έχουν παίξει σπουδαίοι δίσκοι σαν τον The Mysterious Dome, σαν Θάναστον Mayhem, είτε το In the Night Side Eclipse των Emperor. Βέβαια, όσοι τα ξέρετε καλά αυτά, νομίζω ότι άμα διαβάσετε το καπηλιό στα βάθη της Λάρισσας, θα βρείτε κάτι παραπάνω από αυτό που σας λέω τώρα. Σε κάθε περίπτωση, το metal σήμερα ζει μέρες μεγάλης καλλιτεχνικής δόξας, για όσους το παρακολουθούμε. Έχει ευεργετηθεί πολύ από αυτό το θρημάτισμα της προγενέστερης παράδοσης και μπορούμε να το δούμε ξεκάθαρα στις πιο μαύρες, σε εισαγωγικά, εκφάνσεις του. Οι σκοτεινές folk αναφορές πτυχώνουν όμορφα το έργο συγκροτημάτων σαν τους Primordial. Ο Ισάχν τον Emperor έχει φτάσει σε έναν ήχο που μπορούμε να το παίξουμε ακόμα και στο νυχτερινό ραδιόφωνο, χωρίς να νοθεύει κάτι στην απειλητικότητά του, τουλάχιστον στο ραδιόφωνο που δεν έχει λίστες, έτσι. Οι Ulver έχουν πάει πιο μακριά από κάθε άλλο μαυρομεταλλικό συγκρότημα στην ιστορία. Οι Οράνσι Παζουζού ιχνηλατούν άγνωστες ορίζοντες, εγκολπώνοντας ακόμα και αναφορές από την τζαζ. Οι Ελβετοί Σαμάς που έρχονται μεθαύριο στην Αθήνα αποτελούν ορισμό μιας πιο προωθημένης αισθητικής. Οι Death Spell Omega πήγαν το σατανισμό από εκείνο το γραφικό πράγμα που ξέραμε κάποτε σε ένα πολύ έτσι απαιτητικό, πνευματικά μεταφυσικό βάθος. Υπάρχουν οι Μικλάκη και οι Behemoth, δημοφιλείς συγκροτήματα στη χώρα μας που εκπροσωπούν έτσι ένα πολωνικό παρακλάδι, πιο λαϊκό σε εισαγωγικά πάντα. Και βέβαια υπάρχει και η Mirkur, που μπορεί να την ξέρετε ίσως οι περισσότεροι, που έχει φτάσει πια να την χαρακτηρίζουμε ως Lana Del Rey του black metal.
Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά, θα μπορούσα να συνεχίσω, αλλά δεν έχω σκοπό εδώ να σας κάνω παράθεση ονομάτων. Κάποια από αυτά, ενδεχομένως, σε πολλά χρόνια από τώρα, να λογίζονται ως παράδοση. Με τον ίδιο τρόπο που εμείς λογίζουμε σήμερα ως παράδοση τους Iron Maiden. Κατά τη γνώμη μου, αυτό, αν θέλετε, μπορούμε να το συζητήσουμε και αργότερα. Αυτό είναι δύσκολο να συμβεί στην εποχή μας, γιατί το ίντερνετ παίζει πολύ διασπαστικό ρόλο στη διαμόρφωση κοινών αναφορών σε τόσο μεγάλες κλίμακες. Αυτό το στοιχείο καθόριζε παλιότερα τα πράγματα, τώρα δεν τα καθορίζει πια. Ακόμα και έμεσα, πάντως, το βιβλίο του Χρυσόστομου προσφέρει θέαση σε όλον αυτόν τον πραγματικά αστήρευτο διάλογο, τον οποίο εγώ προσπάθησα εδώ να σας τον χαρτογραφήσω σε πολύ αδρές γραμμές. Έτσι κυκλώνω λοιπόν και τη συζήτηση γυρίζοντας στους χάρτες. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Δίνω το σκυτάλι στο Χρήστο. Καλησπέρα και από μένα. Για αρχή να πω ότι εκ μέρους του Κραπάνκ θέλω να ευχαριστήσω το Λεξικοπωλείο, τον Κώστα Σπαθαράκη από τους Αντίποδες, το Χρυσόστομο, συνομιλητές και κυρίως εσάς. Εγώ θέλω να προσπαθήσω λίγο να συνδέσω τα δύο θέματα που θίχτηκαν στις δύο ομιλίες. Τώρα θα δούμε πόσο πετυχημένο θα είναι αυτό. Τώρα, όταν σκεφτόμουν πώς θα γράψω αυτό το κείμενο, αυτό που έκανε είναι ότι πήγα και ρώτησα τον πατέρα μου, ο οποίος τώρα είναι γύρω στα 60 και μπορούμε να πούμε ότι στα νιάτα του ήταν με στη φάση, όπως θα λέγαμε, το σημερινό λεξιλόγιο, πώς τους φάνηκε, σε αυτόν και στους συνομιλίκους του, όταν ο Σαββόπουλος έβαλε παραδοσιακά στοιχεία μέσα στο ροκ. Η απάντηση ήταν: μια χαρά μας φάνηκε. Είχαμε μεγαλώσει με αυτά τα ακούσματα, κυρίως όσοι ήμασταν από την επαρχία, και τότε τα ακούγαμε με ροκ τρόπο, ήταν πιο οικείο. Το σκέφτηκα λίγο παραπάνω στη συνέχεια και μου είπε: αλλά κυρίως μας φάνηκε μια χαρά, γιατί το πάσαρε αυτός. Γιατί λοιπόν ένας σημερινός 20χρονος πηγαίνει σε συναυλίες των Villagers Symphony City που ανέφερε ο Χάρης, ενός συγκροτήματος που αναμειγνύει το σκληρό ροκ και συγκεκριμένα το stone rock με κλαρίνα και νταούλια. Γιατί αυτός ο 20χρονος στη μισή συναυλία χτυπιέται και στην άλλη μισή χορεύει κάτι σαν παραδοσιακό χορό με τους υπολείπους, για να καταλήξει να τραγουδάει τελικά με πάθος μια metal διασκευή ενός μεσοπολεμικού ρεμπέτικου ονόματι του Τιμπάτσι που ήρθαν τώρα. Γιατί το κομμάτι τους, Σβάρα, έγινε τα τελευταία χρόνια ο ύμνος της αριστερής εναλλακτικής, ριζοσπαστικής, ό,τι θέλετε, νεολαίας, για να φτάσει μέχρι και την ελληνοφρένεια. Και ταυτόχρονα, γιατί έχει τόση απήχηση στο βιβλίο ενός 30άρη συγγραφέα, ο οποίος αναμειγνύει έναν επινοημένο λαογραφικό πλούτο της Θεσσαλίας με στοιχεία λογοτεχνικού τρόμου, νότες από φάνταζι και μια υποδόρια black metal αισθητική, και κυρίως αυτά τα δύο συνδέονται κάπως μεταξύ τους. Σύμφωνα με το λεξικό Τριανταφυλλίδη, ως παράδοση ορίζεται ότι αναπτύσσεται ιστορικά και μεταδίδεται από γενιά σε γενιά σε σχέση με συμπεριφορές, αντιλήψεις, ιδέες, έθιμα, δραστηριότητες, πρακτικές κτλ., καθώς και παλιές ιστορίες, μυθικές διηγήσεις, θρύλοι που δημιουργήθηκαν και μεταδόθηκαν κυρίως προφορικά στους μεταγενέστερους. Μια απόπειρα να ορίσουμε τι αντιλαμβανόμαστε ως παράδοση στο δημόσιο λόγο, θα έπεφτε στο κενό, νομίζω, γιατί πρόκειται για ένα από τα πράγματα που προσεγγίζονται κατ' εξοχήν διαισθητικά. Η παράδοση είναι τελικά αυτό που μας έχει παραδοθεί. Το από ποιον, σε ποιους και το πώς δημιουργούν ανυπέρβλητα εμπόδια ως ερωτήματα, λόγω του τρόπου με τον οποίο προσεγγίζουν οι κοινωνίες στο παρελθόν τους. Και θέλω να πω δύο λόγια γι' αυτό, γιατί νομίζω ότι έχει σημασία. Αν και υπάρχουν σταθερά σημεία του παρελθόντος και αποδείξεις για την ύπαρξή τους, εντούτοις η σχέση μας με αυτά είναι πάντα μια διαπραγμάτευση. Ερμηνεύουμε το παρελθόν σύμφωνα με τις ανάγκες του παρόντος και διαβάζουμε το παρόν σύμφωνα με τους φακούς του παρελθόντος. Αυτό σημαίνει ότι διδασκόμαστε και εμπνεόμαστε από το παρελθόν, αλλά αυτό το παρελθόν το διαλέγουμε κιόλας. Επινοούμε παραδόσεις, κατασκευάζουμε προγόνους και κενεαλογίες σύμφωνα με τις ανάγκες μας, ενώ ταυτόχρονα αυτή η κατασκευή λαμβάνει χώρα όπως μας έχουν μάθει να την κάνουμε, δηλαδή με όρους οικειότητας και ταύτισης. Το παρελθόν είναι μια σειρά από καθρεφτίσματα άλλων καθρεφτισμάτων ή από μια στρωματογραφία όπου κάθε στιβάδα πάει και κάθεται πάνω σε προηγούμενες. Γυρνάμε δηλαδή στο παρελθόν για να διαλέξουμε τα στοιχεία που μας βολεύουν κάθε φορά, χρησιμοποιώντας οδηγίες χρήσης από αυτό το ίδιο το παρελθόν. Και αυτή η αξεδιάλυτη σχέση είναι τόσο στενή, ώστε συχνά είναι δύσκολο να διαχωρίσουμε την αλήθεια από την κατασκευή. Και το βιβλίο του Χρυσόστομου κάνει ακριβώς αυτό. Ο συγγραφέας δεν θεωρεί πως η παράδοση είναι ένα κουτί μέσα στο οποίο βάζεις το χέρι σου και τραβάς από μέσα ό,τι σου χρειάζεται. Αλλά, όπως μου είπε στη συζήτησή μας για το βιβλίο, η παράδοση δεν είναι ένα άχρονο πηγάδι ασπίλωτα από τα διανύσματα της ιστορίας. Μόνο ο Χρυσόστομος θα μπορούσε να το πει έτσι αυτό. Η παράδοση, συνεχίζω, είναι μια ζήμη που υπάρχει, αλλά την πλάθεις όπως θέλεις, προσθέτοντας, αφαιρώντας, επανερμηνεύοντας και χτίζοντας πάνω της κόσμος, σύμπαντα και τρόπους για να βλέπεις τα πράγματα. Το τι θεωρείται παράδοση είναι διαφορετικό σε κάθε συγκυρία
και η παράδοση δεν ταυτίζεται ούτε με το παρελθόν, ούτε με την ιστορία, ούτε με την κληρονομιά. Η παράδοση είναι παράδοση ακριβώς επειδή είναι ανιστορική. Έχει κάποια γενικά μοτίβα μέσα στα οποία εγγράφεται, αλλά από εκεί και πέρα ρέει σε ένα μυθικό χρόνο, ως παλόμενο παλήμψιστο, για να χρησιμοποιήσω άλλη μια φράση του Χρυσόστομου. Η παράδοση λοιπόν υπάρχει επειδή έχουμε ανάγκη να μας έχει παραδοθεί κάτι, ώστε να μπορούμε να επιστρέφουμε κατά βούληση σε αυτό. Στους προγόνους, σε ένα κόσμο καταφύγιο από το δικό μας ή σε ένα κόρπους που νομιμοποιεί τις επιλογές μας. Λίγο πολύ σαν το φάνταζε δηλαδή. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια έξαρση της επιστροφής σε κάποια παράδοση με διάφορους τρόπους. Το Γκιάκ του Δημοσθένη Παπαμάρκου είναι ίσως το επικρατέστερο παράδειγμα και είναι ακριβώς ένα παλήμψιστο. Η άχρονη ζωή της υπαίθρου συμπλέκεται με την ιστορικότητα της μικρασιατικής καταστροφής και της ελληνικής μετανάστευσης της ΗΠΑ. Τα στοιχιά και οι δαίμονες συμπλέκονται με τα ήθη και τα έθιμα, όπως το εξαιρετικό graphic novel Ερωτόκριτος, όπου ο Κορνάρος συμπλέκεται με την αισθητική του Game of Thrones. Στο κόμικ Μυθονάφτες του Γιάννη Ρουμπούλια, οι ήρωες του 1821 συμπλέκονται με μια cyberpunk αισθητική και στη μουσική των Vic που αναφέρουμε συνέχεια, το δημοτικό τραγούδι συμπλέκεται με τον τραχή ήχο που ξεπήδησε από την Αμερικανική έρημο στη δεκαετία του 90. Ένα παλήμψιστο λοιπόν είναι πετυχημένο σε μορφολογικό επίπεδο όταν το αισθητικό του πάντρεμα είναι αρμονικό και σε ένα ενοιολογικό επίπεδο όταν τα στοιχεία που το αποτελούν μπορούν να μας ενεργοποιούν με κάποιο τρόπο μέσα από τη θραυσματικότητά τους. Να γυρίσω λίγο στους Vic πάλι τώρα. Τους είχα ανακαλύψει τυχαία από το 2010 περίπου, αλλά όταν είδα την επιτυχία τους τα τελευταία χρόνια, ειδικά σε αριστερούς ριζοσπαστικούς χώρους, η πρώτη μου αισθηκτόδη σκέψη ήταν πως παίρνουν τα κλαρίνα από τη δεξιά και μας τα δίνουν πίσω. Προσπάθησα μετά να αναλύσω λίγο παραπάνω αυτό το αισθητόδες σκεπτικό και αναρωτήθηκα γιατί να θέλουμε τα κλαρίνα πίσω, με έμφαση στο πίσω. Το ένα σκέλος της απάντησης είναι αυτό που μου είπε ο πατέρας μου για το Σαββόπουλο. Γιατί μας τα δίνουν αυτοί. Γιατί πλαισιώνουν έτσι τα κλαρίνα ώστε να μας είναι οικεία, μεταμορφώνοντας το νόημά τους και κάνοντας τα δική μας παράδοση. Ταυτόχρονα όμως, κάνοντας τα οικεία, τους έδωσε ένα ριζοσπαστικό πρόσημο. Άλλωστε, η ευρύτερη αριστερά γυρνάει συχνά σε αυτό που θεωρείται ως παράδοση για να αναζητήσει και νεαλογή ριζοσπαστισμού. Για παράδειγμα, οι αντάρτες παρομοίαζαν τους εαυτούς τους με τους κλέφτες του 21, ο κοινωτισμός προτάθηκε συχνά ως αντίβαρος στον καπιταλιστικό εξυγχρονισμό, η μεταπολιτευτική αριστερά αναζήτησε την πολιτικοποιημένη εκδοχή της δημοτικής παράδοσης στο πλαίσιο της συνεργασίας του Μαρκόπουλου με τον Ξυλούρη και μέσα από τις συζητήσεις στο περιοδικό Αντί. Επιπλέον, μορφές όπως ο Μακρυγιάννης έγιναν σύμβολα αιώνιας αντίστασης, όλα τα αριστερά πολιτικά φεστιβάλ σήμερα περιλαμβάνουν ένα λαϊκό γλέντι. Ενώ στον αναρχικό χώρο οι κλέφτες και ληστές των βουνών χρησιμοποιήθηκαν κατ' εξοχήν ως φαντασιακοί πρόγονοι. Και αν και σε αυτούς τους χώρους οι συνδέσεις είναι πιο ευδιάκριτες, νομίζω ότι και σε περιπτώσεις όπως το Γκιάκ και στις παγανιστικές δοξασίες μπορούν να γραφούν στο ίδιο πλαίσιο. Όχι τόσο ως άμεση αναζήτηση προγόνων ή συμβόλων ριζοσπαστισμού, αλλά περισσότερο ως μια, όπως είπε η Φιγιανοπούλη στην κριτική της, μια ανάδειξη της ετερότητας των ετερόδοξων αφηγήσεων που έμειναν στο περιθώριο και κάτω από την κυριαρχή μιας κεντρικής εθνικής αφήγησης. Εδώ η ετεροδοξία σχετίζεται κυρίως με μια αντίσταση στην παντοκρατορία του αστικού ορθολογισμού και στα καθεστώτα αλήθειας που αυτό δημιουργεί. Δηλαδή σε μια γραμμική αντίληψη που σχετίζεται με την καπιταλιστική συσσόρευση, με μια αιμονική προσκόλληση προς ένα φαντασιακό δυτικό μοντέλο και προς ένα αδιάκοπο κυνήγι του εξυγχρονισμού με κάθε κόστος. Πρόκειται λοιπόν για μια διαφυγή από την αστική λογοτεχνική αφήγηση, η οποία κινείται πάντα προς τα εμπρός, ακόμα και αν αντλεί στοιχεία από το παρελθόν, όπως έκανε η περίφημη 1930. Όπως αθέτει ο Χρυσόστομος, πρόκειται για μια προσπάθεια να ξεσκονίσουμε κάποια από αυτά τα παραδοσιακά στοιχεία, αφαιρώντας βαρετούς, ενοχλητικούς ή προβληματικούς ιστούς. Ιστούς που έχουν αφήσει πάνω τους οι γονείς μας, η πρόσφατη ιστορία, η παιδική ηλικία, το πασοκικό κράτος, η εκκλησία, ο ρατσισμός και σεξισμός της παραδοσιακής ελληνικής κοινωνίας. Ο καθαρισμός αυτός στοχεύει σε μια επανανοηματοδότησή της, μια ένταξή του σε μια δικιά μας pop κουλτούρα, έτσι ώστε να τα επανοικιοποιηθούμε, να μπορέσουμε να τα απολαύσουμε και να τα νοσταλγούμε με τους δικούς μας όρους. Το να μπορείς να νοσταλγείς λοιπόν κάτι με δικούς σου όρους, ακόμα ή κυρίως αν δεν το έχεις ζήσει, είναι μια διαδικασία που σου επιτρέπει να συγκροτήσεις το συλλογικό υποκείμενο, ίσως ως γενιά, και αυτό τέθηκε και πριν, το δικό σου ενοιολογικό οπλοστάσιο και να αντλήσεις ό,τι σου φαίνεται χρήσιμο από ένα παρελθόν που έχεις επιλέξει να οικειοποιηθείς. Με αυτή την έννοια, νομίζω ότι πρόκειται για ένα εξόχως ριζοσπαστικό εγχείρημα με απελευθερωτικό πρόσημο. Και μένει ακόμα ένα βασικό χαρακτηριστικό του βιβλίου του Χρυσόστομου. Η nerd culture, ο ζεμορφωτικό στοιχείο του σκεπτικού και της γραφής του. Αυτή η κουλτούρα, που παλαιότερα βρισκόταν στις παρυφές του πολιτισμικού φάσματος και πλέον διεκδικεί σημαντική ορατότητα, λόγω χάρη μέσω κινηματογραφικών μεταφορών κόμιξ, βρίσκεται παντού στο βιβλίο, αν ξέρει κανείς που να κοιτάξει. Η μεγάλη της λογοτεχνίας τρόμου και φανταστικού, όπως ο Lovecraft και ο Tolkien, η μυστηριακή και παγερή ατμόσφαιρα του black metal,
η βγαλμένη από παιχνίδια ρόλων RPG αποστολή που κλείνει το βιβλίο, όλα συνηγορούν σε ένα αμάλγαμα της αναβίωσης της παράδοσης με βασικούς πυλώνες της ευρύτερης κουλτούρας του escapism. Ωστόσο, αν δούμε το θέμα πιο προσεκτικά, στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για τόσο διαφορετικά πράγματα. Η δυτικοφερμένη κουλτούρα αυτή συγκροτήθηκε εξ αρχής σε μια λογική ρομαντικής θέσης ενός φαντασιακού παρελθόντος, όπως το θέτει και ο συγγραφέας. Τα έργα της λογοτεχνίας τρόμου και φανταστικού, ένα σημαντικό τμήμα της ακραίας μουσικής και τα περισσότερα βιντεοπαιχνίδια ρόλων, αντλούν από την ίδια μήτρα, την επιστροφή στο μυθικό παρελθόν, συνήθως γερμανικής ή νορδικής φύσης. Εδώ πρέπει να επισημανθούν καταρχάς οι προβληματικές πλευρές αυτού του φαινομένου. Τα τελευταία κυρίως χρόνια έχει αναπτυχθεί μια επικοδομητική κριτική προς αυτό το μαζικό γερμανικό και αγγλοσαξονικό ρομαντισμό, είτε διότι περιέχει σημαντικά ποσοστά εθνικισμού ή ακροδεξιών ιδεολογιών, να θυμηθούμε για παράδειγμα το ρατσισμό του Lovecraft ή το συχνό φλερτ του νορβηγικού και μη black metal με τον νεοναζισμό, είτε διότι είναι μια κουλτούρα που παράγεται από και απευθύνεται σε λευκούς, straight, μεσοάστους άνδρες, αποκλείοντας οποιονδήποτε άλλον, να θυμηθούμε την υπόθεση του Gamergate εδώ. Το βιβλίο του Χρυσόστομου είναι μια από τις απόπειρες για να οικειοποιηθούμε έμεσα έστω αυτή την κουλτούρα με παροδευτικούς όρους, καθώς όσοι και όσες μεγαλώσαμε με αυτήν τη νιώθουμε δικιά μας. Είναι μια επικοινωνία δύο φαινομενικά άσχετων μεταξύ τους κόσμων, που μοιράζονται όμως τη ριζοσπαστική προοδευτική χρήση κάποιες παράδοσης σε μια εποχή που από τη μία όλο και πληθαίνουν οι απροβλημάτιστες αναβιώσεις χωρίς συγκεκριμένο πρόταγμα, και από την άλλη η nerd culture γίνεται μόδα, ή fashion statement αν θέλετε, υποκρύπτοντας τα προβληματικά της στοιχεία. Δεν πρόκειται για κάποια περιφρούρηση των μοιημένων εδώ. Πρόκειται για μια γόνιμη επεξεργασία στοιχείων που μας είναι οικία μέσα από τις προσωπικές μας διαδρομές, με πλούσιο αισθητικό και διανοητικό υπόβαθρο, το οποίο εγγράφεται νομίζω στο ίδιο πλαίσιο με άλλες αξιόλογες προσπάθειες και που βουτάει στο παρελθόν για να φέρει ένα πρόταγμα που συχνά συζητιέται, αλλά σπάνια τίθεται τόσο σαφώς. Αυτό είναι μια ριζοσπαστική παραδοσιακότητα που σώζει την υπόρρητη μαγεία του κόσμου χωρίς να στρέφεται σε εθνικές ονειρώξεις. Ένα σύγχρονο ρομαντισμό όπου οι αρχαίγονες δυνάμεις τίθενται στην υπηρεσία της απελευθέρωσης του ανθρώπου και όχι της υποδούλωσής του σε ορατά και αόρατα δαιμόνια. Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά, τις φίλες και τους φίλους. Λοιπόν, να κάνουμε κάποια ερώτηση. Θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση στο κοινό? Υπάρχει κάποιος? Συγχαρητήρια καταρχάς για όλα τα κείμενα. Ήταν πολύ ερεθιστικά πραγματικά. Εκείνο που εγώ αναρωτιέμαι, έχοντας διαβάσει τρεις μόνο από τις ιστορίες του βιβλίου και έχοντας ακούσει τις δύο που διάβασε ο συγγραφέας, είναι το εξής. Οι ιστορίες που διάβασα και που άκουσα μου φαίνονται ότι εκτυλίσσονται στον κυκλικό χρόνο των μη δυτικών κοινωνιών, ας πούμε, όπου πάντα αυτό γινόταν, τα βράδια εκείνα του Οκτώβρη, από πάντα και πάντα θα συνεχίζει να γίνεται κλπ. Από την άλλη μεριά, ο χαρακτηρισμός τους σαν ιστορίες τρόμου παραπέμπει σε μια προσπάθεια για κορύφωση της έντασης, για χειραγώγηση, διακριτική εννοείται, του αναγνώστη προς κάποιο σημείο φόρτισης και αποφόρτισης και όλα αυτά. Και ήθελα να σε ρωτήσω, αν εσύ, συγγράφοντας αυτά τα κείμενα, καλέστηκες να λύσεις αυτή την ασυμφωνία, να συμβιβάζεις δηλαδή το αέναο της παράδοσης με την... Το μυθικό χρόνο, ουσιαστικά. Με την αφηγηματική αναγκαιότητα για να έχεις τον αναγνώστη να τον κρατάς και να τον πας. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά το μυθικό χρόνο από τη μία, το κυκλικό, και από την άλλη το γραμμικό σύγχρονο χρόνο, υπήρχε στο μυαλό μου, από κάποιο σημείο και μετά, όσον αφορά τη συγγραφή των δοξασιών, κυρίως στο Facebook αρχικά. Τώρα, για να πεις μια ιστορία, πρέπει ουσιαστικά να χρησιμοποιήσεις μια κάποια δομή, η οποία θα περιέχει και την κορύφωση μέσα. Νομίζω λίγο πολύ χρειάζεται αυτό. Από εκεί και πέρα, όμως, προσπάθησα να βάλω την κυκλικότητα σε όλο το βιβλίο, καθώς το προήμιο με το διήγημα, την Αργυθέα, το διήγημα που κλείνει το βιβλίο, έχουν μία ουροβόρα σχέση μεταξύ τους.
αυτό ουσιαστικά. Οπότε πρόκρινες την κυκλικότητα παρά την αφηγηματική, ας πούμε, σκοπιμότητα κάπως. Η αφηγηματική σκοπιμότητα υπάρχει σε κάθε δοξασία ξεχωριστά από εκεί πέρα. Μα αυτό λέω, ότι, ναι. ότι πολλές, ας πούμε, η παπαδιά ναι. που ξεκίνησε και κόλλησε το παράθυρο και λέει «Ελάτε μαζί μου, βοηθήστε με» κλπ. Εκεί πιστεύεις ότι αυτή είναι ο κεντρικός χαρακτήρας της ιστορίας, ωραία. Αλλά δεν είναι. Στο τέλος, σαν afterthought, έχουμε ότι η παπαδιά δεν ξαναφάνηκε ποτέ και μόνο να. Και λες, πού είναι το κέντρο βάρους, ας πούμε, το αφηγηματικό εδώ. Είναι διάσπαρτο. Δεν είναι. Δεν είναι συγκεντρωμένο κάπου. Αυτό, ναι, αυτή την αίτηση. Αυτό δεν ξέρω αν ήταν τόσο συνειδητή επιλογή. Και σε αυτό και στις διάφορες άλλες δοξασίες. Κατέληξε έτσι απλά η δομή τους. Αισθάνομαι εμείς λίγο την κουβέντα, λοιπόν. Εγώ προσπάθησα κάπως αναζητώντας το πολιτικό και κριτικό φορτίο αυτού του πράγματος να επικεντρώσω στην κατασκευή και στην αναυθεντικότητα, κυρίως. Δηλαδή, στο πώς αυτό το πράγμα ως κατασκευή δίνει χώρο στις εταιρότητες. Ο Χρήστος έκανε μια άλλη ανάγνωση που είχε να κάνει, όχι πολύ ξένη, αλλά δίνοντας μια άλλη διάσταση που ήταν η επανοικιοποίηση μυθολογιών και η ριζοσπαστικοποίησή τους. Θες να μιλήσεις και εσύ λίγο παραπάνω γι' αυτό το κομμάτι, ναι. Και εσείς από κάτω. Νομίζω λίγο πολύ με έχει καλύψει ο Χριστός, γιατί κιόλας με έκανε quotes πάρα πολλές φορές. Όσον αφορά την παράδοση και την Earth κουλτούρα συγκεκριμένα, προφανώς οι παγανιστικές δοξασίες ήταν μία απόπειρα να τα κάνουμε, να τα επανακοιοποιηθούμε, να τα κάνουμε δικά μας, αλλά χωρίς τα βαρύδια, τα πολλά αρνητικά που έχει η συγκεκριμένη κουλτούρα. Λογοτεχνία να το βάλω κάτω. Γιατί ουσιαστικά είναι η ζωή μου τα τελευταία 20 χρόνια, τουλάχιστον. Είναι κάτι. Τα 20 χρόνια, δηλαδή. Ναι, χωρίς αυτό δεν θα ήμουν προφανώς αυτό που είμαι. Οπότε δεν μπορούμε να το αφήσουμε απλά έτσι στη δεξιά. Όχι, τον άποδο λέω στην πραγματικότητα. Γιατί επιλέγεις τη λογοτεχνία. Γιατί να το κάνω μέσω λογοτεχνία. Γιατί δεν το κάνεις video game, ας πούμε. Γιατί αυτό... δεν το κάνεις μουσική στίχου. Γιατί αυτό μου έβγαινε πιο εύκολα, νομίζω. Η τεχνική κλείσιμο, ας το πούμε έτσι. Δεν παίζω μουσική, δεν ζωγραφίζω. Οπότε η λογοτεχνία ήταν το πλέον εύκολο. Ναι, ωραία. Ναι, η ερώτηση είναι στην πραγματικότητα, αν η λογοτεχνία είναι κάτι που λες όλα αυτά κάπως την επισκιάζουμε. Να τροπέζει λίγο σαν να χάνεται, σαν να υποχωρεί, ας πούμε, σε σχέση με άλλες κουλτούρες, άλλους τρόπους. Ξαφνικά το ότι όλο αυτό αφομοιώνεται μέσα σε ένα. Στο συμβατικό είδος που είναι το βιβλίο, το χαρτί, το κάποιο που το κάθεται κάποιο και το διαβάζει. Αυτή ήταν η ερώτηση. Δεν έχετε άλλες απορίες. Α, μην μιλάμε μεταξύ μας. Εμείς πολλά είπαμε, νομίζω. Καλησπέρα. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους, συγχαρητήρια και για το βιβλίο, είναι καταπληκτικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις αναφορές όσον αφορά το metal, για να το εκτιμήσω ιδιαίτερα εδώ πίσω. Ήθελα να ρωτήσω, γιατί επέλεξες, θα μπορούσαμε να κατατάξουμε, ας πούμε, τις ιστορίες σου στο folk fantasy, έτσι. Γιατί αυτό το είδος fantasy και όχι, ας πούμε, epic fantasy ή οποιοδήποτε άλλο είδος. Τι ήταν αυτό που σε έκανε επικεντρωθεί στο συγκεκριμένο είδος. Καλή ερώτηση. Λοιπόν, ο πρώτος, βασικά ο βασικός λόγος είναι ότι μέσω του folk horror υπήρχε έτοιμο το setting.
Ενώ αν ξεκινούσα να γράφω ένα epic fantasy, θα έπρεπε να φτιάξω πολλά πράγματα από την αρχή και να συνδέσω κιόλας τον αναγνώστη με αυτό. Ενώ η Θεσσαλία, ας πούμε, είναι ένας υπάρχον χώρος, είναι το μόνο εύκολο, είναι έτοιμο ακριβώς. Από εκεί και πέρα, εντάξει, και με το epic fantasy τα τελευταία χρόνια δεν τα πάω και τόσο καλά, δυστυχώς. Και κάποιες λίγες απόπειρες που είχα κάνει παλιότερα για σχετική συγγραφή δεν μου βγήκανε, δεν με ικανοποίησαν εμένα. Οπότε νομίζω είναι και η φόρμα που ταιριάζει πιο πολύ σε τρόμο παρά σε epic, η πολύ μικρή του Facebook. Γι' αυτά. Αλλά ούτως ή άλλως οι ελληνικές παραδόσεις έχουν μεγάλο, θα έλεγα, είναι πολύ έντονο το στοιχείο του τρόμου στις, θέλω να πω, στην ελληνική λογογραφία και ναι, στις παραδοσιακές ιστορίες. Στις παραδόσεις έχουν καμία σχέση με τα παραμύθια, ας πούμε, τις χρυσόσκονες και τα λοιπά, όπως τα διαμόρφωσε αργότερα, ας πούμε, η δυτική κουλτούρα και αυτά. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Να ρωτήσω κι εγώ τρία πραγματάκια. Πρώτον, μια και υπόθηκαν οι χάρτες. Θα βγει κανένας έτσι, υπάρχει κάποιο πλάνο να. Σαν άντων. Δεχόμαστε προτάσεις. Για κάποια special έκδοση. Δεύτερον, επειδή το ανέφερε νομίζω κυρίως ο Χρήστος για τα role-playing games, πόσο ήταν βασική επιρροή, γιατί εγώ τουλάχιστον από τη δικιά μου εμπειρία ως role-playing ήταν αρκετά φυσική πολλές φορές, ιδίως σε όσοι έχουν ασχοληθεί με το World of Darkness, η ένταξη στοιχείων παράδοσης ή της ιστορίας σε campaigns, σε settings, όπως είπες, και φαντάζομαι ότι έχει βγει και αυτό στο βιβλίο. Και το τελευταίο, μιας και μιλάμε για nerd culture, spin-offs, θα βγούμε και θα δούμε κάποια στιγμή παγανιστικές δοξασίες της κριτικής επαρχίας ή δεν ξέρω κάτι άλλο. Λοιπόν, για να απαντήσω στο τελευταίο, η σελίδα συνεχίζει κανονικά. Έστω και με λίγο πιο αργούς ρυθμούς, αλλά οι ιστορίες εκεί θα ανεβαίνουν πάντα. Τώρα για παγανιστικές νούμερο 2 δεν το βλέπω. Σε άλλη περιοχή όμως. Αυτό θα κάνω. τώρα για το δεύτερο, ουσιαστικά ρώτησες αν υπάρχουν επιρροές από RPG στο γράψιμο. Και αυτό και αν ήταν βασικό μέρος διαδικασίας. Θα έλεγα πιο πολύ ασυνείδητα μπήκε μες στη γραφή το στοιχείο των παιχνιδιών ρόλου. Παρά ναι, δεν κάτσα να κάνω κάτι θελημένα. Παρόλο που εν τέλει, εκ των υστέρων, αποδείχθηκε ότι κάλλιστα θα μπορούσε να γίνει το βιβλίο με λίγες αλλαγές. Setting για World of Darkness, όπως μου πρότειναν και κάποια παιδιά κιόλας. Εδώ, από πίσω. Εγώ είμαι από τους τυχερούς που έχω διαβάσει τις εκδοχές της, του βιβλίου και στη σελίδα και στο Scrapunk. Και έχοντας εθιστεί με αυτές, θέλω να σε ρωτήσω αν σκέφτεσαι να γράψεις κάτι σε μεγαλύτερη φόρμα. Γιατί προσωπικά θα μου ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να σε δω να γράφεις και είτε σε νουβέλα, είτε σε μυθιστόρημα κάτι. Πάνω από δύο-τρεις σελίδες. Τουλάχιστον να γράψω κάτι πάνω από δύο-τρεις σελίδες. Κάτι από δύο-τρεις σελίδες, ναι. Πιο χορταστικό, βρε παιδί μου. Λοιπόν, το αδρό πλάνο για το επόμενο βιβλίο, όταν με το καλό γίνει αυτό, είναι κάτι μεγαλύτερο. Πιθανότατα μια συλλογή κανονικών διηγημάτων πλέον, δηλαδή να είναι σε ένα βιβλίο 7-8. Το μυθιστόρημα είναι μακριά ακόμη. Δεν με εμπιστεύομαι για να πιαστώ με μυθιστόρημα. Καλησπέρα. Εγώ δεν ξέρω ούτε από BlackRock. Είμαι πιο παλιός. Σήμερα άκουσα ότι ο Robert Plant έβγαλε δίσκο στα 70 του, άκουσα τραγούδι και είναι
έχω μείνει εκεί, έτσι. Και ωραίο δίσκο έχει βγάλει. Ναι, λοιπόν, και δεν έχω... Απλά θεωρούσα καλύτερους μουσικούς το Robert Plant από τους μεταλλάδες, ας το πούμε έτσι. Και δεν είναι ελιτισμός, ήταν απλά γούστο. Δηλαδή, οι Hawkwind μου άρεσαν, οι Iron Maiden δεν μου άρεσαν. Άλλο πράγμα. Πώς να σου πω, κάπως έτσι. Το κλείνω αυτό. Θέλω να σε ρωτήσω αν η ιστορία της μαγείας στη Θεσσαλία, δηλαδή από τη Μίδια, η Ερυχθώ, όλα αυτά σε απασχόλησαν. Καταρχάς εσένα, γιατί κατάγεσαι από εκεί, έτσι. Και δεύτερον, παγανιστικό σημαίνει προχριστιανό. Επειδή εμείς, το είχε πει εδώ ένα βράδυ ο Βασίλης Παπαβασιλείου, είχαμε την ατυχία να μην έχουμε Μεσαίωνα. Περάσαμε από την κλασική εποχή στην Οθωμανική. Οπότε τον Μεσαίωνα τον εφευρίσκουμε. Η δική σου προσπάθεια ήταν να εφεύρεις ένα Μεσαίωνα με αυτές τις ιστορίες, έτσι, που δεν είναι ο γοτθικός Μεσαίωνας, αλλά πηγαίνοντας πίσω ενδεχομένως σε αυτή την παράδοση της Θεσσαλικής γης με τη Μίδια, την Ερυχθώ και όλα αυτά, αυτό. Λοιπόν, ψάχνοντας για τη σελίδα στα πρώτα βήματα ουσιαστικά, ναι, είχα πέσει πάνω στην Ερυχθώ, μέσω της Φαρσαλιάδας και στη Μίδια, γιατί εντάξει, με τη μυθολογία είχα από μικρός μια αρκετά καλή σχέση. Μάλιστα, έχουν ενσωματωθεί και μυθολογικοί χαρακτήρες σε κάποιες ιστορίες, οι οποίες δεν έχουν μπει βέβαια στο βιβλίο, είναι μόνο στη σελίδα. Το να μην μπουν στο βιβλίο ήταν σχετικά η θελημένη απόφαση για να διατηρηθεί μια μεγαλύτερη ενότητα όσον αφορά το βιβλίο. Ουσιαστικά αυτό. Κατά τα άλλα, η παρατήρηση αυτή για το ότι προσπαθώ να ανακαλύψω έναν μεσαίωνα, ένα δυτικό μεσαίωνα ουσιαστικά για την Ελλάδα, είναι σωστή. Δεν ξέρω αν ισχύει πλήρως. Πιθανώς. Είναι πάντως ναι, μια καλή παρατήρηση. Πάλι εγώ να πω πάλι κάτι. Εκείνο που εμένα με κερδίζει στο βιβλίο, όσο το γνωρίζω, είναι ότι ενώ δεν έχω καμία σχέση με black metal, δεν έχω ακούσει ποτέ punk μουσική, δεν έχω καμία από αυτή την κουλτούρα, δεν έχω παίξει video games, δεν έχω, πώς να σου πω, όλα τα μισά από τα πράγματα τα οποία συνδέθηκαν με το υπόστρωμα του βιβλίου, δεν έχω καμία σχέση. Παρ' όλα αυτά, προσλαμβάνω μια δόνηση από το βιβλίο, ανησυχία, σας την πω έτσι, που δουλεύει πάρα πολύ αποτελεσματικά στην επαναμάγευση του κόσμου που επιχειρεί το βιβλίο και που νομίζω, αν κρίνω από ό,τι βλέπω και ό,τι ακούω εδώ απόψε, συναντάει μια πραγματική όρεξη, αν όχι πείνα, των ανθρώπων για να ξανασυνδεθούν με πράγματα που δεν μπορείς να τα προσδιορίσεις εξαντλητικά, που δεν μπορείς να τα μετρήσεις, που έχουν μέσα την απόλαυση του τρόμου, ας πούμε, και το suspense του μεταφυσικού και όλα αυτά τα πράγματα. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το στοίχημα να συνεχιστεί, να γίνει και άλλο ποντάρισμα πάνω σε αυτό το... Σε αυτή... Με τη μορφή κάποιας καινούργιας απόπειρας, ναι. Βιβλιογραφικής. Δεν ξέρω τι μορφή θα πάρει ακριβώς, αλλά σε αυτή την περιοχή, σε αυτή τη δόνηση επάνω... Όσον αφορά την επαναμάγευση και όλα του κόσμου, το re-enchantment το λεγόμενο, είναι μάλλον ένας μπούσουλας που θα τον διατηρήσω όσον αφορά το δημιουργικό μου σκέλος. Okay, ωραία, τέλεια. Δηλαδή, χρησιμοποιεί τα εκφραστικά του μέσα για να δημιουργήσει αυτή τη δόνηση, να δημιουργήσει αυτή την επαφή. Τα δικά του. Και σε ανθρώπους, ας πούμε, που δεν έχουν σχέση και με την συγκεκριμένη κουλτούρα, που μπορεί να έρχονται από αλλού. Αλλά αυτόν το ζητώ. Α, ναι, ακριβώς. Μπορεί λοιπόν να κάνει αυτό το γεφύρωμα. Ναι. Να αναχτίσει δηλαδή αυτά τα γεφυρώματα. Γι' αυτό το. Και αυτό είναι σημαντικό. Και αυτό είναι και το αξιοπερίεργο, το πώς έπιασε και κόσμο ο οποίος είναι τελείως εκτός της συγκεκριμένης κουλτούρας το βιβλίο εν τέλει. Που σημαίνει ότι επιτελεί πολλαπλές λειτουργίες στο βιβλίο, που είναι εξαιρετικό, εξαιρετικά νέα αυτό. Πίσω ποιος.
Καλησπέρα. Εγώ πάνω σε αυτό το τελευταίο είχα, δεν ξέρω, βασικά ερώτηση παρατήρηση, ότι νομίζω ότι ειδικά οι πρώτες πωλήσεις του βιβλίου, οι πρώτοι αναγνώστες, είναι ένα μη χαρτογραφημένο κοινό λογοτεχνικό. Δηλαδή, σε καμία, νομίζω, έρευνα του ΕΚΕΒΗ, οποιοδήποτε, πόσα βιβλία το χρόνο διαβάζετε και τι κάνετε. Όπως αντίστοιχα είναι όσοι διαβάζουν graphic, όπως είναι διάφορα πράγματα τα οποία μένουν έξω. Και ήταν πολύ όμορφο αυτό το πράγμα το οποίο ξεκίνησε. Είχε μια δυναμική. Ξαφνικά έχεις να συζητείτε ένα πράγμα από το πουθενά και παρέσυρε αυτό. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ο Κώστας ή εσύ ή η Έφη και ο Νίκος, που είναι πιο μέσα στα πράγματα, είχαν. Πώς το βλέπουν αυτό, δηλαδή πέρα από τη δόνηση, είναι και πώς ένας άσχετος εκτός του χώρου του συναφιού εμφανίζεται και γράφει παραμύθια τρόμου. Και αυτό έχει μια εμπορική επιτυχία, έχει μια πήχηση τέλος πάντων στον κόσμο. Ήταν αυτό, δηλαδή, ξέρεις, οκ. Okay. Και okay, εγώ δεν είμαι μάλλον ο πιο αρμόδιος να απαντήσω, οπότε να δώσω στην Έφη. Καλά, και εγώ δεν ξέρω πώς γίνονται οι εμπορικές επιτυχίες. Υποθέτω ότι παίζει αρκετά σημαντικό ρόλο το Facebook. Δηλαδή, σαν ένα μέσο που ήδη έχει δημιουργήσει μια κοινότητα δυνητικών αναγνωστών. Σαφώς ο εκδοτικός οίκος, που επίσης έχει δημιουργήσει ένα πολύ συγκεκριμένο στίγμα και επιτυχημένο. Νομίζω ότι αυτά τα δύο. Ναι, δεν ξέρω. Πραγματικά, εγώ, ας πούμε, που δεν είμαι επίσης καθόλου όπως ο κύριος, ας πούμε, σχετική με όλη αυτή την κουλτούρα που περιγράφεται ως πηγή όλου αυτού του πράγματος, που διάβασα το βιβλίο και μου άρεσε με τελείως άλλους όρους και άλλα πράγματα διάβασα εν τέλει σε αυτό, ακριβώς γιατί δεν μπορούσα να αναγνώσω τις συγκεκριμένες αναφορές του. Αλλά πιστεύω ότι το Facebook είναι ένας τρόπος. Δηλαδή, ότι δημιουργεί μια κοινότητα που παρακολουθώ τη σελίδα του πολύ καθυστερημένα, είναι αλήθεια. Είδα ότι υπάρχουν άνθρωποι που σχολιάζουν, που συμμετέχουν σε αυτό. Άρα και θα αγόρασαν το βιβλίο, κατά τη γνώμη μου. Όχι, ενώ μπορεί να είχαν διαβάσει και τις ιστορίες, αλλά με την έννοια ότι κάτι δικό μας γίνεται και βιβλίο. Αυτή την ιδέα της κοινότητας, εγώ νομίζω. Ότι... Επ' αυτού, θέλω να σε στριμώξω λιγότερο. Πάνω σε αυτό που υπόθηκε ακριβώς τώρα, νομίζω αυτό με την κοινότητα είναι η καλύτερη αντανάκλαση αυτού, είναι αυτό που έχει γίνει με τις φωτογραφίες. Θες να πεις μία λέξη, δύο λέξεις γι' αυτό, κάτι, ρε παιδί μου. Γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, με το που κυκλοφόρησε το βιβλίο, ξεκίνησε να έρχεται στο inbox των παγανιστικών, να έρχονται φωτογραφίες του βιβλίου σε διάφορα μέρη από διάφορους που το έχουν αγοράσει. Και το οποίο άλμπουμ τώρα, δημιούργησε ένα άλμπουμ για να τις βάζω αυτές, πρέπει να έχει φτάσει γύρω στις 100 φωτογραφίες, κάπου εκεί. Και αυτό ξεκίνησε με 2-3 άτομα και μόλις είδε ο κόσμος ότι όντως υπάρχει ένα άλμπουμ στο οποίο μπορεί να φανεί κιόλας ότι ωραία, παίξτε τις παγανιστικές τις έχω, μπορώ να τις βγάλω και σε κάποιο ιδιαίτερο τοπίο. Ας πούμε, υπήρχε μια κοπέλα που τις έβγαλε σε μια εγκαταλειμμένη εκκλησία κάπου, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο νησί. Γενικά γίνανε πολύ ωραία ατμοσφαιρικά πράγματα επίσης μέσα από αυτό. Και σίγουρα συντελεί, εννοείται, στην αίσθηση κοινότητας που υπήρχε ήδη πριν στη σελίδα. Γιάννη, αυτό που είπε στην ερώτηση, ας πούμε, η Έφη είπε, ναι, είναι ένα κομμάτι, είναι αυτό, είναι η κοινότητα, σαφώς, και αυτό που λένε και τα παιδιά. Ένα άλλο είναι, γιατί δεν μπορείς πάντοτε να ελέγξεις και τι γίνεται σε αυτό το πράγμα που λέγεται αγορά και στη λέγεται αναγνώστης, ένας αγχωμένος τύπος, ας πούμε, κατεβαίνει και λέει αυτό. Δηλαδή, κατάλαβες, να είμαι για ένα τέτοιο. Αυτός είναι ο αναγνώστης, έτσι, δηλαδή. Ο άνθρωπος που αγοράζει, θα αγοράσει βιβλία. Και που κυρίως έρχεται και την τελευταία εποχή να αγοράσει από στόμα σε στόμα. Δηλαδή, επανέρχεται το στόμα με στόμα. Και εδώ δεν είναι τόσο, ας πούμε, τα δίκτυα, είναι τι σου λέω, τι μου λες, τι ανταλλάσσουμε, ας πούμε. Δηλαδή, αυτό επανέρχεται πάλι. Οι μεγαλύτεροι εντός εισαγωγικών αναγνώστες, όπου τα τελευταία χρόνια ψάχνουν πάρα πολύ να βρουν κάτι που θα γυρίζει και σε μία παράδοση και σε μία γλώσσα που έχει χαθεί και στα τραγούδια. Το βλέπεις, ας πούμε, και αυτό και στα τραγούδια. Δηλαδή, ο Χάρης το ξέρει πολύ καλύτερα αυτό. Και όχι με τους villagers.
From Ioάννινα, αλλά και με οργανοπαίχτες και με κοινωνούς του δημοτικού τραγουδιού κτλ. Άρα λοιπόν αυτό υπάρχει. Δεν μιλάμε για τύπους, ας πούμε, που είναι το «Ζήτω η πατρίδα, ζήτω η κάμπη». Λοιπόν, θέλουν πάλι να ξανακούσουν τη γλώσσα τους, να ξαναδούνε να ξαναβρούν την ταυτότητα, να ξαναβρούν ένα κομμάτι, ένα ανίκην, ακόμα και ένα παγκόσμιο ή οικουμενικό εκεί. Αυτοί λοιπόν έχουν διαβάσει Δημητρίου, έχουν διαβάσει και άλλους και αυτόν που έβγαλε τη Δρακοντιά, δεν τον θυμάμαι τώρα, από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, έρχονται λοιπόν και μπορούν να δουν εδώ, έτσι στο Χρυσόστομο, κατευθείαν ανοίγοντας το βιβλίο, να δουν πράγματα που εντός αγωγικών τους αφορούν, χωρίς να μπουν στο game ή στο metal. Μετά μπορεί να το δουν, αλλά στην αρχή έχουν, ας πούμε, ένα γερό πάτημα για να μπορέσουν, ας πούμε, να πούνε «Να ρε παιδί μου, ένας νέος άνθρωπος, επιτέλους δηλαδή». Δεν μπορώ πια να διαβάζω και τους παλαιότερους. Να κάποιος, ας πούμε, που λέει για τα δρακοχώρια, κάποιος που λέει που χρησιμοποιεί τη λέξη «Ρουμάνι», κάποιος... τέτοια πράγματα. Δηλαδή, εκεί μπήκε άρχισε κάποια διαδικασία, νομίζω. Αυτό. Θέλω να βάλω λίγο φωτιά, μα δεν έχει καμία σχέση με τον Δημητρίου αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ακόμα και τον Γιάκου μοιάζει, θα μπορούσε κανείς να το πει ότι μοιάζει πολύ, γιατί αυτό δεν έχει καμία μα καμία. Δεν έχει σχέση με τον Δημητρίου. Καμία. Είναι τελείως διαφορετική λογοτεχνία από κάθε άποψη. Είναι άλλου τύπου υλικό, βιωματικό του ανθρώπου που ήρθε από τα χωριά, φέρνει τη γλώσσα του και λέει τις ιστορίες του. Και είναι άλλο πράγμα. Δεν λέμε τώρα για τις ιστορίες του Χρυσόστομου, που ούτως ή άλλως είναι φάνταση. Αλλά ακόμα και τον Γιάκ του Αβαμάρκου. Δεν έχει καμία βιωματικότητα. Έχει μια ιστορία που τη φτιάχνει ένας άνθρωπος σήμερα, το 2015, στην Ελλάδα και μιλάει για το 1922. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, δεν μοιάζουν αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν καταλαβαίνω δηλαδή πόσο αναγνώστης του ενός πάει στο άλλο. Καθόλου. Πάει. Κατά τη γνώμη μου, κάτι διαβάζει κακά σε αυτή την περίπτωση. Κάτι διαβάζει λάθος. Είναι παρόμοια βλέψη, παρόμοια γραμμή βλέψη, αλλά με τελείως άλλο τρόπο και με τελείως άλλη στόχευση, έτσι. Αλλά μπορείς να τα παραλληλήσεις. Έχει πιο πολλά κοινωνικά. Έχει πιο πολλά κοινωνικά, κατά τη γνώμη. Παρόλο που τη Ζατέλη είναι πιο πολύ μεταγραφή, ας πούμε, εισαγωγή του αυτού του λατινοαμερικάνικου μαγικού ρεαλισμού, έχει πιο πολλά. Σαφώς το Χρυσόστομο από ότι το Σωτήρι Δημητρίου. Είναι η αφήγηση δομημένη πάρα πολύ... Και πάλι στον τόπο. Και πάλι. Με έναν τρόπο. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Και τώρα θα τα πούμε στο κρασί.